και ώρα 19:30 αρχίζει η συνεδρίαση, έχοντας απαρτία. Μέτρησα τους παρόντες, θέλω να αναφέρω και ονομαστικά γιατί απουσιάζει ο γραμματέας. Από την τοπική κοινότητα του Κουβαρά είναι εδώ ο κύριος Κίτσος. Δημοτική σύμβουλη ο κύριος Δημητρίου, ο κύριος Αθανασόπουλος, η κυρία Μιχαηλίδου, ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος... σε ξέχασα τώρα, Κολιοδακάκης, ο κύριος Γκίνης, ο κύριος Ζεκάκος, παρίσταται ο κύριος Δήμαρχος, η κυρία Ράπτη, η κυρία Γκίνη, ο κύριος Τσαλικίδης, ο κύριος Πέγκας, ο... κόλλησα τώρα στον άλλο, ο κύριος Κατσούλης, η κυρία Γεωργοπούλου, ο κύριος Αποστόλου και ο κύριος Χαρίτος. Και εγώ είπα, εντάξει, εγώ αναφέρω τι αλίμονο. Είναι κάποιος άλλος που δεν τον είπα? Είπα παρίσταται ο κύριος Δήμαρχος, αφού είπα ότι το κάνω εγώ αντί του... Λοιπόν, το ένα και μοναδικό σήμερα θέμα της ημερήσης διάταξης, συζήτηση σχετικά με την αρίθμη 1606 από 2/5... Συγγνώμη, σε όλο τον... Να εκφωνήσω το θέμα, μην το εκφωνήσω, ξέρω κι εγώ. Θέλετε κάτι πριν για το θέμα ή κάτι άλλο? Ωραία, να μην το εκφωνήσω, περιμένω να πείτε. Καλησπέρα. Ήθελα να ενημερώσω ή μάλλον να με ενημερώσετε, κύριε Δήμαρχε, πριν μια εβδομάδα έχουν αναλάβει υπηρεσία καθαριότητας 10-12 άτομα, δεν ξέρω πόσα. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι για την ανάβησο δεν ξέρω πώς έχει φροντίσει να έρθει μόνο ένα, δύο στη Φώκια και όλα τα υπόλοιπα, όπως γίνεται συνήθως, έχουν παραμείνει στα καλύβια. Το ένα θέμα είναι αυτό. Θα ήθελα μια ενημέρωση πώς έγινε αυτή η κατανομή. Και φυσικά θα ήθελα να ακούσουν οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης από την Ανάβησο αν το ξέρουν αυτό και τι έχουν κάνει για αυτό το θέμα, κύριε Χαρίτο και κύριε Κέραλη και τα λοιπά. Τα ξέρετε. Εγώ δεν το γνωρίζετε. Ένα-ένα αυτό. Και θέλω να πω κι άλλο ένα. Μπορώ αμέσως? Ναι, κάτσε. Αλλά λείπει ο κύριος Αδάμης. Είχαμε κάνει ένα αίτημα και σε εσάς και στον κύριο Αδάμη να μας απαντήσει οι αδμικές για το, την ευθύνη που έχουμε. Πρώτον, αν είμαστε μέτοχοι μέσα στην αδμικές και ποια ευθύνη έχουμε σαν σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απάντηση που έχουμε πάρει, κυρία Πρόεδρε, είναι την έχει υπογράψει ο μη έχοντας νομικές γνώσεις, ο κύριος Αδάμης, ενώ θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον από την νομική υπηρεσία. Εγώ απευθύνθηκα το Σάββατο σε δικηγόρο, ποινικολόγο, για να μπορέσω να καλύψω τα νότα μου σε τυχόν ό,τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Η πληροφόρηση που έχω, και καλό είναι να τα ακούσουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είναι ότι με τα άφρα 13 και 263α του ποινικού κώδικα έχουμε την ιδιότητα και την ευθύνη του υπαλλήλου, έτσι ακριβώς λέει ο ποινικός κώδικας, που πιάνει μέσα δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων κτλ. Μάλιστα, με αυτό το άθρο, το νόμο, επήγε ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας ο Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο. Με αυτόν ακριβώς το νόμο. Με το 390 του ποινικού κώδικα έχουμε την ποινική ευθύνη για τυχόν ζημιά της περιουσίας που διαχειρίζεται ο Δήμος. Είναι ο 390 του ποινικού κώδικα. Παύλα απιστία, έτσι λέγεται. Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, νόμος 3463 κάθετος του 2006, παράγραφος 1. Η μονομετοχική, κυρία Αθανασόπουλε, διαχειρίζεται... Σε σχέση με το ερώτημα που μας έγινε από τους... ...τμήματα περιουσίας του Δήμου, την ευθύνη διαχείρισης της όλης περιουσίας του Δήμου
την έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, ασχέτως αν είναι συμπολιτευόμενοι ή αντιπολιτευόμενοι. Συνεπώς, ελέγχουμε και έχουμε την ευθύνη για την περιουσία που διαχειρίζεται η εταιρεία, οι αδμικές. Αυτά είναι στον ποινικό κώδικα, αυτά με ενημέρωσαν άνθρωποι που είναι γνώστες και αυτά περίμενα από τη νομική υπηρεσία ή από τους δικηγόρους σας, με την υπογραφή του, να μας ενημερώσουν και να μας καθησυχάσουν. Αντί αυτού, λάβαμε μία υπογραφή από έναν άνθρωπο που ασφαλώς δεν έχει. Τώρα αυτά. Περιμένουμε, είπαμε, γι' αυτό δεν θα θέθηκε και εκτός επειδή έχουμε αποκλειστικά θέμα σήμερα για το θέμα του νομοσχεδίου και οπωσδήποτε λογικό δεν θα συζητηθεί οποιοδήποτε θέμα γιατί είναι αποκλειστικά σήμερα το νόμο. Και επειδή δεν έχουμε πάρει απάντηση ακόμα από το Δήμο, απλώς έστειλε αυτό που ακριβώς συμφωνούμε ο κύριος Αδάμης, είπαμε, περιμένουμε, έχουμε κάνει τις ενέργειες που είναι και θα κάνουμε αυτές που επιβάλλεται να κάνουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Να πάρουμε και την απάντηση του Δήμου και όλα μαζί να τα συζητήσουμε πάρα πολύ με λεπτομέρειες. Αυτά τα δύο θέματα είχα, κυρία Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων από τον κύριο Κατσούλη, προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Πολύζος. Κύριε Δήμαρχε, θα απαντήσετε στον κύριο Κατσούλη και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, ως προς το προσωπικό του Δήμου, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, το προσωπικό του Δήμου καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Σαρονικού. Οπότε δεν υπάρχει προσωπικό Αναβήσου, Σαρονίδας, Φώκιας, Καλυβίων, Κουβαρά. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει, να δώσω ένα απλό παράδειγμα, ότι τις ημέρες που υπάρχει βάρδια στην υπηρεσία ίδρυυσης εκτός ωραρίου λειτουργίας, υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο οπουδήποτε υπάρξει βλάβη, βεβαίως και σπέβδει, θα την αποκαταστήσει. Αντίστοιχα, όλο λοιπόν το προσωπικό του Δήμου μπορεί να κάνει αλληλοεπικαλύψη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ως προς τον τρόπο με τον οποίο ακούστηκε αυτό, γιατί όχι στην Ανάβησο και γιατί στη Σαρονίδα ή γιατί στα Καλύβια ή για οτιδήποτε. Όπως σας άκουσα, παρακαλώ πολύ, με ακούστηκε, με διακόψετε. Από εκεί και πέρα, έγινε ο διαγωνισμός για τις 13 θέσεις μονίμων. Αυτή τη στιγμή υπήρξε πλήρωση με τους προσωρινούς πίνακες, γιατί υπάρχουν και κάποιοι εργαζόμενοι που προέκυψαν, οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν οι οριστικοί πίνακες για να προσέλθουν στην εργασία τους, όπως τους δίνει ο νόμος το δικαίωμα. Προσήρθαν λοιπόν 10 εργαζόμενοι, των οποίων η πρόσληψη έγινε την Πέμπτη το μεσημέρι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρώτη μέρα εδώ εμφανίστηκαν την Παρασκευή που μας πέρασε. Την Παρασκευή λοιπόν εμφανίστηκαν 10 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 3, 2 ήταν ήδη στην Παλαιά Φώκια, είναι εργαζόμενοι που υπήρχαν δηλαδή ήδη με ασφαλιστικά μέτρα, έγιναν μόνιμοι άνθρωποι, οπότε παραμένουν στην εργασία τους. Ένας ακόμη βρέθηκε στην Ανάβησο. Και άλλοι δύο, διότι στον Α και στο Β τομέα θα μοιραστούν εισάξια, δηλαδή από τους 10 εργαζόμενους που ήρθαν μέχρι στιγμή, 5 θα είναι στον Α τομέα, 5 θα είναι στο Β τομέα. Και άλλοι δύο από αύριο θα μεταβούν στο Β τομέα, οπότε θα υπάρχουν 5 στον Α και 5 στο Β από τους 10 που προσήλθαν. Αυτό ως προς την πρώτη ερώτηση. Ως προς τη δεύτερη ερώτηση, το ότι απευθύνθηκε το ερώτημα και στις δαμκές και στον Δήμο. Οι αδμικές έδωσε την απάντησή της, αφού της απευθύνθηκε το ερώτημα. Ο Δήμος, όπως και οι ίδιοι είπατε, δεν έχει στείλει ακόμα την απάντησή του. Θα αποσταλεί και του Δήμου η απάντηση και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος από εκεί και πέρα θα κινηθεί όπως εκείνος θεωρεί ή νομίζει, ανάλογα με αυτά τα οποία θα δει στην απάντηση, αυτά τα οποία τέλος πάντων διερευνά μόνος του και βρίσκει. Από εκεί και πέρα, κύριε Κατσούλη, σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρατε, θα ήθελα να σας πω πως βεβαίως και ο Δημοτικός Σύμβουλος, είτε είναι της πλειοψηφίας είτε της μειοψηφίας, και για τα θέματα στα οποία ψηφίζει, είτε αρνητικά είτε θετικά, βεβαίως και έχει ευθύνες για την ψήφο του. Δεν απαλλάσσει κανέναν καμία ευθύνη της ψήφου κανένας νόμος ή κανένα διάταγμα. Ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, λοιπόν, στα θέματα στα οποία ψηφίζει, όπως και αν ψηφίζει, δεν έχει καμία σημασία, βεβαίως και φέρει ευθύνες.
Και βεβαίως και ένα από τα κύρια, από τις κύριες ευθύνες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποιο είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων του Δήμου και όλων μας των αιρετών ουσιαστικά. Αυτή είναι η βασικότερη υποχρέωση την οποία έχουμε. Από εκεί και πέρα βέβαια, αντίστοιχα μιας και το αναφέρατε, η ΑΝΚΕΣ που είναι μια εταιρεία ΑΕ, όπου ανήκει μεν η σύνθεσή της, η μετοχική της σύνθεση, τη μία και μοναδική δηλαδή, γιατί είναι μονομετοχική μετοχή που έχει στο Δήμο, δεν υπάρχει άλλος μέτοχος. Παρά τα αυτά, αντίστοιχα η ΑΝΚΕΣ και σύμφωνα με την νομοθεσία έχει ένα ανάλογο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει και εκείνο τις ίδιες ευθύνες που έχει ο Δημοτικός Σύμβουλος όταν ψηφίζει ένα θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, σε σχέση με τα θέματα που ψηφίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΚΕΣ. Και εκείνοι λοιπόν έχουν την ευθύνη να κάνουν τι, να προασπίζουν τα συμφέροντα της εταιρείας. Αυτά ως προς το νομικό σκέλος των ευθυνών. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρξει και η απάντηση του Δήμου, αν υπάρχει κάποια απορία ή κάτι άλλο που θα χρειαστεί να συζητήσουμε, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, να πάμε στο ένα και μοναδικό θέμα της μερίσης διάταξης. Συζήτηση σχετικά με το αριθμό πρωτοκόλλου 1606 που ήρθε στις 2 Πέμπτου του 2018 και είναι πρόταση της ΚΕΔΕ για την απόσυρση του νομοσχεδίου Κλισθένης 1 του Υπουργείου Εσωτερικών. Το έγγραφο αυτό έχει αποσταλεί και είχε ημερομηνίες στο διαβιβαστικό από την ΚΕΔΕ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Που προκαθόριζαν το χρόνο για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου ή την Παρασκευή 4 Μαΐου ή τη Δευτέρα 7, προφανώς γιατί έχουν από το συλλογικό όργανο των Δήμων προγραμματιστεί και κάποιες άλλες ενέργειες. Κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα γι' αυτό. Όλοι, πιστεύω ότι όλοι πήρατε το νομοσχέδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαβούλευση. Βέβαια, είναι ο τόμος ολόκληρος. Ό,τι μπορέσαμε, όλοι διαβάσαμε, έτσι σε γενικές γραμμές, έχουμε μία εικόνα. Λοιπόν, κύριε Δημάρχη. Αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεν είναι κάτι καινούριο ή πρωτότυπο για κανέναν από όλους σας ότι υπάρχει μία μακρά περίοδος συζητήσεων για την αλλαγή, για τη βελτίωση, για την διόρθωση, όπως έχει ακουστεί σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, του Καλλικράτη. Και βεβαίως, άπαντες οι αυτοδιοικητικοί, συμφωνούμε και είμαστε υπέρ στο ότι πρέπει ο Καλλικράτης να αναλυθεί ξανά, μετά και από την εμπειρία που υπάρχει από το 2011 έως και σήμερα, 7 χρόνια δηλαδή, τώρα δοκιμάστηκε αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση, η τεράστια αυτή θα έλεγα αυτοδιοικητική τουλάχιστον μεταρρύθμιση, οπότε έχουν αναδειχθεί και οι αστοχίες και τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που έχει επιφέρει. Έχει ξεκινήσει λοιπόν 2 χρόνια τώρα σχεδόν μία συζήτηση με την κυβέρνηση που έδειξε ότι είχε όλη την διάθεση και την καλή πρόθεση να μπει σε αυτό το διάλογο, σε αυτή τη συζήτηση με την αυτοδιοίκηση, για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τα προβλήματα, τα λάθη, τα κακό σχήματα του Καλλικράτη. Παρά τα αυτά, δυστυχώς, από μερικές ημέρες, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, κατατέθηκε η πολυπόθητη διόρθωση του Καλλικράτη, όπου πλέον ονομάζεται Κλισθένης 1, και βέβαια με μεγάλη ανησυχία αλλά και μεγάλη θλίψη είδαμε το σύνολο των αυτοδιοικητικών ότι δεν γίνεται καμία μνήα ή δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία έχουν επισημανθεί στον Καλλικράτη, με τα προβλήματα τα οποία σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν συζητηθεί σε επίπεδο της Ένωσης Δήμων Ελλάδος σε 3 συνέδρια, στη Θεσσαλονίκη, στου Βόλου και στον Ιωαννίνων. Δεν συμπεριλήφθη στην τροποποίηση αυτή, στο σχέδιο αυτό νόμου που έχει κατατεθεί, καμία από τις υποδείξεις τοπικής αυτοδιοίκησης. Και το μόνο ουσιαστικά που επιχειρεί να κάνει
είναι αφανώς να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και αφετέρου να δημιουργήσει ένα μοντέλο κηδεμονίας στην τοπική αυτοδιοίκηση από το κεντρικό κράτος και δι' από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έφερε μία αναστάτωση και έφερε και τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης πρώτης διαδικασίας του να δουν πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, όπου μάλιστα κατατέθηκε με την λογική και την προοπτική ότι στις 14 Μαΐου, δηλαδή σε περίπου 10 ημέρες από όταν κατατέθηκε, θα πάει και στη Βουλή προς ψήφιση. Ένα από τα βασικά στοιχεία που υπήρξε η πρώτη αντίδραση ήταν ότι δεν μπορεί να κατατίθεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με όλα όσα έχουν συζητηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τόσο γρήγορα να πηγαίνει προς ψήφιση χωρίς να υπάρχει και απαιτούμενος χρόνος σε ένα νομοσχέδιο των 325 σελίδων, όπως είναι το συγκεκριμένο, να γίνει ανάλυση, να γίνουν οι σκέψεις, να γίνουν οι εκτιμήσεις του τι ακριβώς αποτελέσματα θα φέρει και του πώς ακριβώς θα μπορούσε να υπάρξουν τροποποιήσεις, παρεμβάσεις, ώστε να γίνει αρτιότερη και αποτελεσματικότερη το αποτέλεσμα το οποίο επιχειρείται να φέρει. Ο προγραμματισμός, όπως έχει γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα, γι' αυτό και ζητήθηκε από τα Δημοτικά Συμβούλια να συνεδριάσουν είτε την Παρασκευή που μας πέρασε, είτε σήμερα Δευτέρα. Κάποια άλλα Δημοτικά Συμβούλια που δεν είχαν τον χρόνο συνεδριάζουν και αύριο, από όσο γνωρίζω, ώστε να μπορεί να υπάρχει μία θέση από τους Δήμους, από τους αυτοδιοικητικούς, για το ποια είναι η άποψή τους για αυτό το νομοσχέδιο, με αυτό το νόμο, ο οποίος επιχειρείται αυτή τη στιγμή να προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Την Τετάρτη, 9 του μήνα, την επόμενη Τετάρτη, υπάρχει Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, όπου νομίζω πως τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης έχουν έρθει και προσκλήσεις, τόσο τον κύριο Αθανασόπουλο όσο και στον κύριο Τσαλικίδη που μετέχουν από το Δήμο μας, όπου εκεί θα εκφραστούν οι θέσεις της ΠΕΔ Αττικής. Αντίστοιχα, γίνονται γενικές συνελεύσεις και στις υπόλοιπες ΠΕΔ της χώρας. Και την επόμενη μέρα, 10 του μήνα, ημέρα Πέμπτη, γίνεται Γενική Συνέλευση έκτακτη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Και την αμέσως επόμενη μέρα, την Παρασκευή, 11 δηλαδή του μήνα, γίνεται κοινό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Όλη λοιπόν η αυτοδιοίκηση αυτές τις μέρες δυστυχώς κινείται στον πυρετό της επιχειρούμενης αλλαγής του εκλογικού νόμου. Ουσιαστικά, πριν διαβάσω το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, το οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, ώστε να αποτελέσει μία βάση συζήτησης, θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου άποψη, όπου πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια όπου εφαρμόστηκε ο Καλλικράτης και μετά, αλλά και πριν εφαρμοστεί ο Καλλικράτης, από τον κόσμο και ιδιαίτερα από το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τους πολίτες μας, ακούμε παράπονα. Ακούμε παράπονα για την έλλειψη προσωπικού, ώστε να μην μπορούμε ουσιαστικά να δώσουμε πίσω στον πολίτη τις υπηρεσίες για τις οποίες φορολογείται και φορολογείται βαρύτατα. Ακούμε παράπονα λόγω της υποχρηματοδότησης και των συνεχώς καινούριων γενιών παρακρατηθέντων ή μη αποδοθέντων πόρων, δηλαδή τα χρήματα που θα έπρεπε από τη φορολογία των πολιτών να έρχεται στους Δήμους για να δώσει πίσω στους πολίτες έργα καθημερινότητας. Και αυτά τα χρήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν καθυστερήσεις στην απόδοσή τους προς την αυτοδιοίκηση, οπότε υπάρχει υποχρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης, όπως επίσης και από τις γενναίες περικοπές που έχουν γίνει από το 2009 μέχρι σήμερα, που έχουν ξεπεράσει το 70% στις κρατικές επιχορηγήσεις προς τους Δήμους. Ακούμε τα παράπονα των πολιτών για το τέρας της γραφειοκρατίας, τα παράπονα των αυτοδιοικητικών για το τέρας γραφειοκρατίας,
Δυστυχώς έχουμε φτάσει στην εποχή όπου ξεκινάς τη μελέτη για ένα έργο στην αρχή μιας θητείας και θα είσαι τυχερός αν στο τέλος της πρώτης θητείας θα έχει ξεκινήσει να υλοποιείται το έργο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτείται επόμενη δημοτική περίοδος για να μπορέσει να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί ένα έργο. Ακούμε παράπονα για την επικάλυψη των αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων, μεταξύ δηλαδή της αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων του κεντρικού κράτους, όπου και αυτό φέρνει τεράστιες καθυστερήσεις. Το μόνιμο παράπονο των αυτοδιοικητικών, ότι δυστυχώς στα χρόνια αυτά των μνημονίων και στα χρόνια που βιώνουμε και που ζούμε την αυτοδιοικητική καθημερινότητα, μόνο αυτοδιοίκηση δεν είμαστε, αλλά έχουμε εξελιχθεί πλέον και έχουμε μεταλλαχθεί σε κηδεμονευμένη διοίκηση, μιας και με το καινούργιο νομοσχέδιο επιχειρείται να υπάρχει ο επόπτης, αν θυμάμαι καλά τον όρο με τον οποίο αναφέρεται, ο οποίος βέβαια δεν θα στέκεται μόνο στον έλεγχο της νομιμότητας, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα, αλλά θα έχουμε και έλεγχος προς τη σκοπιμότητα, οπότε για ποιο αυτοδιοίκητο συζητούμε και για ποια ελεύθερη βούληση των Δημοτικών ή Περιφερειακού Συμβουλίων αντίστοιχα, γιατί τα ίδια προβλήματα ακριβώς προκύπτουν και στις περιφέρειες αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε κάτι. Σε καμία όμως περίπτωση δεν άκουσα κανέναν μέχρι σήμερα να λέει πως για όλα αυτά τα δεινά φταίει το εκλογικό σύστημα της αυτοδιοίκησης ή φταίει εάν η θητεία των Δημάρχων θα ακολουθεί τη θητεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πενταετής, ή αν θα είναι τετραετής, ή αν θα είναι τριετής, ή αν θα είναι εξαετής. Θεωρώ λοιπόν πως αυτή η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, διότι ο Κλισθένης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεταρρύθμιση ή αλλαγή του Καλλικράτη, αλλά είναι ένας καινούριος νόμος που αφορά καθαρά και μόνο το κομμάτι του εκλογικού συστήματος, είναι πάρα πολύ μακριά από τη σημερινή πραγματικότητα και βέβαια ποτέ η αυτοδιοίκηση, και εκφράζοντας και τις απόψεις που έχουν προκύψει από τα συνέδρια της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, από όλους δηλαδή τους Δήμους της χώρας, δεν ήταν ποτέ ότι δεν μπαίνει στη συζήτηση. Σα ίσα που ζητάμε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ζητάμε αναθεώρηση του Καλλικράτη, ζητάμε να αλλάξουν όλα αυτά τα οποία επιφέρουν προβλήματα, επιφέρουν καθυστερήσεις, επιφέρουν ένα τέρας που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο πολίτης. Αφήνουμε όμως όλα αυτά τα τόσο σημαντικά πράγματα που προαναφέρθηκα στην άκρη και χάνοντας το δάσος, κοιτάμε το δέντρο, το οποίο δέντρο προφανώς και δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλον παρά μόνο αυτούς οι οποίοι το έχουν στο μυαλό τους και το σχεδιάζουν αυτή τη στιγμή, και ασχολούμαστε με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, διότι αυτό είναι το μείζον πρόβλημα της Ελλάδας του 2018, όπου βρίσκεται σε δεινότατη κατάσταση. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να διαβάσω στο σώμα το ψήφισμα που έχει έρθει από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όπου αποστέλλεται από την ΚΕΔΕ στους Δήμους για να αποτελέσει μια βάση συζήτηση στα Δημοτικά Συμβούλια. Και αν χρειαστεί, κυρία Πρόεδρε, θα επανέλθω αργότερα. Ψήφισμα. Το ΔΣ της ΚΕΔΕ συνεδρίασε Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και εξέτασε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που αφορά τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ, έκρινε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Δεν προωθεί καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση στη λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης, που είναι κοινώς αποδεκτό ότι έχει ανάγκη η χώρα και οι πολίτες. Δεν αντιμετωπίζει και δεν επιλύει κανένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο θεσμός αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που το μόνο που αλλάζει ουσιαστικά είναι το εκλογικό σύστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Για πρώτη φορά θεσπίζονται δύο διαφορετικά εκλογικά συστήματα για κοινότητες άνω των 500 κατοίκων και για κοινότητες κάτω των 500, όπου εισάγεται νέο ψηφοδέλτιο. Την ώρα που η χώρα έχει ανάγκη από μια δημιουργική ανατροπή στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους τα προβλήματα που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και την κρίση, η κυβέρνηση προωθεί ένα νόμο που καθιστά ακόμη πιο σφιχτό τον εναγκαλισμό της αυτοδιοίκησης από την κεντρική εξουσία.
βλέπει τη μείωση της θητείας των αιρετών από 5 σε 4 χρόνια, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε βάρος του προγραμματικού σχεδιασμού των Δήμων. Τα προβλήματα των Δήμων δεν θα επιληθούν με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, αλλά με αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους, με ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειάς τους, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν προωθεί την αποκέντρωση και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με τη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξήχθη δεν υπήρξε καμία συνάντηση μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και των εκπροσώπων της ΣΚΕΔΕ για να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου 2 χρόνια ένας διάλογος μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των θεσμικών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, στο νομοσχέδιο αυτό δεν συμπεριλήφθηκε καμία από τις προτάσεις που έχει καταθέσει η ΚΕΔΕ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο 3 συνεδρίων σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Θα προκαλέσει ακυβερνησία στους Δήμους με την απλή αναλογική στην κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι δήμαρχοι που δεν θα εκλεγούν από τον πρώτο γύρο, αλλά στο δεύτερο, δεν θα έχουν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους συμβιβασμούς και τις ισορροπίες για να ληφθεί μια απόφαση. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει τα Δημοτικά Συμβούλια σε διακοσμητικά όργανα των Δήμων. Προτιμά ανίσχυρους δημάρχους, παραλυτικές ισορροπίες στους Δήμους και ενίσχυση του ρόλου των ακραίων και των συγγενών πολιτικών σχημάτων που θα καταστούν πέραν πάσης δημοκρατικής λογικής σε ρυθμιστές που θα εκβιάζουν το σχηματισμό πλειοψηφιών. Επιχειρεί να επαναφέρει από το παράθυρο τις κοινότητες, με το εκλογικό σύστημα, την κατανομή αρμοδιοτήτων, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την κατανομή της ΣΑΤΑ, γεγονός που αποτελεί ουσιαστικά μια αντιμεταρρύθμιση στον Καλλικράτη. Με τον τρόπο αυτό, τα δημοτικά έργα δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν. Ο καταγερματισμός της χρηματοδότησης των δημοτικών έργων στις τοπικές κοινότητες καθιστά αδύνατη την υλοποίησή τους, λόγω έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού και αδυναμίας έγκυρου συντονισμού. Καταργείται η αυτοδίκαιη θέση σε αργία των αιρετών σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα, μόνο αν έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση και πλέον θα αρκεί μόνο η αμετάκλητη παραπομπή για κακούργημα. Τίθεται σε κίνδυνο οι κοινωνικές υπηρεσίες που σήμερα προσφέρουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα. Η χρηματοδότησή τους θα εξαρτάται από μικροκομματικούς στόχους. Δεν αναφέρεται το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών όταν λήξει η χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους και στην κατανομή των εθνικών πόρων εισάγονται μη μετρήσιμα υποκειμενικά κριτήρια. Αυξάνεται το φορολογικό βάρος των δημοτών. Η ένταξη της χρηματοδότησης υπηρεσίας πρασίνου στα ανταποδοτικά αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο φόρο που καλεί τους δημότες να χρηματοδοτήσουν το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας. Δεν αποτελεί μεταρρύθμιση, δεδομένου ότι δεν προτείνεται επιχειρησιακό πρόγραμμα εφαρμογής του κλεισθένη και δεν υποστηρίζεται από χρηματοδοτικούς κίνητρα και επιχορηγήσεις. Παραπέμπει αόριστα στο μέλλον και χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στην αυτοδιοίκηση, συνδέοντάς τις με το εγχείρημα της συνταγματικής αναθεώρησης αλλά και τη δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας. Δημιουργεί το μηχανισμό του δημοτικού διαμεσολαβητή στο επίπεδο του νομού με πολλές αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα που καταστρατηγούν το άρθρο 102 του Συντάγματος. Προτείνει μια κενή περιεχομένου κατηγοριοποίηση δήμων. Με την προτινόμενη κατηγοριοποίηση, ενώ αναγνωρίζει νομικά το ζήτημα ότι οι δήμοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν διατυπώνει ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ισότιμη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες σε όποιον δήμο και αν κατοικούν. Η χρήση των τοπικών δημοψηφισμάτων με τον τρόπο που σχεδιάζεται ενέχει σοβαρούς κινδύνους να καταστούν εργαλεία εξυπηρέτησης ξένων προς την πατρίδα μας συμφερόντων, αλλά και προώθησης λαϊκίστικων και τοπικιστικών ετοιμάτων και πολιτικών. Ο εκλογικός νόμος με εντελώς αντιδημοκρατική λογική μειώνει τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούν να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια, γεγονός που υπηρετεί τη λογική της πολυδιάσπασης της ψήφου.
κατασκευάζει Δήμους Ομήρους του εκάστοτε Υπουργού. Ο εκάστοτε Υπουργός θα ορίζει τον επόπτη νομιμότητας με τις προτινόμενες ρυθμίσεις προωθείται η περαιτέρω ομοιρία των Δήμων μέσω πρώτον, πρόσθετων ελεγχνικών μηχανισμών, δεύτερον, περιορισμού της διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων, τρίτον, της οικονομικής κηδεμονίας των Δήμων από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η διοικητική εποπτεία των ΟΤΑ δεν περιορίζεται σε απλό έλεγχο νομιμότητας των πράξεων και στον πειθαρχικό έλεγχο όπως το Σύνταγμα ορίζει, αλλά επεκτείνεται με την καθιέρωση έκδοση εγκυκλίων, οδηγιών και γενικών κατευθύνσεων τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και από την αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ. Με τον τρόπο αυτό επηρεάζεται αποφασιστικά η ελευθερία δράσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, στραγγαλίζεται ο θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος πλέον μετατρέπεται σε μια αποκεντρωμένη διοικητική υπηρεσία του κράτους. Με βάση τα παραπάνω, το ΔΣ της ΚΕΔΕ αποφασίζει πρώτον, να απορρίψει στο σύνολό του το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και να το επιστρέψει στον Υπουργό ως απαράδεκτο, γιατί δεν προωθεί καμία αλλαγή στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους, δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις που έχει εκφράσει και καταθέσει επίσημα η ΚΕΔΕ, αλλά και δεν ανταποκρίνεται στις μεγάλες ανάγκες που έχει σήμερα ο θεσμός αυτοδιοίκησης για να επιτελέσει το έργο του προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών. Δεύτερον, να ζητήσει την απόσυρση του νομοσχεδίου. Τρίτον, να ζητήσει την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον 2 μηνών, προκειμένου να υπάρξει ένα σχέδιο νόμου που θα προωθεί πραγματικά τη μεταρρύθμιση. Τέταρτον, να καταγγείλει ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο οδηγεί τους Δήμους σε ακυβερνησία, χάος και παράλυση, ενώ ενισχύει τη διαφθορά και τη συναλλαγή στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων. Πέμπτον, να ζητήσει από τον Υπουργό να δεσμευθεί πως δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή του εκλογικού συστήματος των αυτοδιοικητικών εκλογών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η όποια αλλαγή του εκλογικού συστήματος να ισχύει από τις μεθ' επόμενες εκλογές. Έκτον, να ζητήσει τη σύσταση επιτροπής στην οποία θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα που χρήζουν επίλυσης μέσω της επόμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Έβδομο, καλεί τα Δημοτικά Συμβούλια και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων να συνδυάσουν και να λάβουν αποφάσεις στη βάση του παρόντος ψηφίσματος. Και το 8ο, αυτό που ανέφερα και πριν, καλεί όλους τους Δήμους στην έκτατη Γενική Συνέλευση και στο Κοινό Συνέδριο ΚΕΔΕΝΠΕ, που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, την 5η 10 και την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018. Εγώ θα δώσω, πέρα από το ψήφισμα αυτό, ένα απλό παράδειγμα γειτονικού μας Δήμου. Τι σημαίνει με απλά λόγια η απλή αναλογική? Σημαίνει ότι ό,τι ποσοστό λάβει κάθε δημοτική παράταξη, ο κάθε συνδυασμός την πρώτη Κυριακή, αυτός θα είναι και ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων που θα εκπροσωπούν την παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε κοντινό μας Δήμο, λοιπόν, με 27 μελές Δημοτικό Συμβούλιο, ακριβώς όπως είναι και το δικό μας, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 υπήρξαν 8 δημοτικές παρατάξεις, 8 συνδυασμοί. Με αποτέλεσμα την πρώτη Κυριακή, ο πρώτος να λάβει περί το 23-24% ποσοστό, ο δεύτερος να είναι 2 μονάδες σχεδόν πίσω του με 21%, οι υπόλοιποι 4, αν θυμάμαι καλά, ήταν κοντά στο 10%, αν ήταν 9 έως 11 είναι ζήτημα. Βάζει όριο για να μπει μέσα. Και άλλοι 2 συνδυασμοί ήταν σε χαμηλότερα όρια, του 5 δηλαδή και του 3%. Με το νέο εκλογικό σύστημα, σε αυτό το παράδειγμα, θα συμβεί το εξής. Ο πρώτος συνδυασμός, η επόμενη δημοτική αρχή δηλαδή, τη δεύτερη Κυριακή, όπως προέκυψε, θα είχε 6 δημοτικούς συμβούλους. Αυτούς θα είχε η πλειοψηφία. Όπως προέκυψε, λέω, στην προκειμένη περίπτωση. Και το αντίστροφο, το ίδιο, Αντρέα μου. Ο δεύτερος συνδυασμός είχε 5 δημοτικούς συμβούλους. Οι άλλοι 4 υποθετικά είχαν περίπου από 4 δημοτικούς συμβούλους ο καθένας και έμενε 2 και 1 για τις υπόλοιπες παρατάξεις.
Με αυτό λοιπόν το σύστημα και δεδομένου ότι σε ένα 20 αυταμελές Δημοτικό Συμβούλιο για να έχει την πλειοψηφία για κάποιο θέμα χρειάζεσαι 14 θετικές ψήφους, θα έπρεπε για κάθε θέμα να καταφέρνουν να συγκεραστούν οι απόψεις ή να μπορέσουν να συμφωνήσουν ο πρώτος στο σύνολό του, ο δεύτερος και ο τρίτος συνδυασμός. Οι τρεις πρώτοι συνδυασμοί κάναν ακριβώς το αποτέλεσμα των 14 Δημοτικών Συμβούλων, με οριακή δηλαδή πλειοψηφία. Και σε περίπτωση και απουσίας ενός Δημοτικού Συμβούλου ή δύο Δημοτικών Συμβούλων, θα έπρεπε να υπάρχει μέσα σε αυτή την σύμφωνη γνώμη και ο τέταρτος συνδυασμός, η τέταρτη Δημοτική Παράταξη. Και έρχομαι εγώ και λέω το εξής. Δεν αναφέρομαι στις αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων από Δημοτικές Παρατάξεις κτλ., το οποίο και αυτό είναι μέσα στην πραγματικότητα της λειτουργίας των Δήμων. Έρχομαι λοιπόν και λέω το εξής. Όταν εγώ με το φίλο τον Μανώλη τον Τζαλικίδη έχουμε εκλεγεί, παράδειγμα λέω εγώ τώρα, με προγραμματικές δεσμεύσεις διαφορετικές για ένα συγκεκριμένο θέμα. Ας πούμε παραδείγματος χάρη ότι τον παράδρομο της Παλαιάς Φώκιας, μιας και είναι και η γενέτειρα του Μανώλη, έλεγα εγώ ότι θα τον μονοδρομήσω και ο Μανώλης είχε κατέβει, συγγνώμη για τον Μανώλη, απλά το λέω σαν ένα παράδειγμα τώρα, και ο Μανώλης είχε κατέβει και έλεγε εγώ θα τον πεζοδρομήσω. Και οι δύο σκέψεις θεμητές για να έρθουν να λύσουν ένα πρόβλημα που σήμερα που είναι σε κυκλοφορία οχημάτων μπορεί να δημιουργεί θέμα. Την επόμενη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και μιλάμε τώρα για δύο διαφορετικές προγραμματικές δεσμεύσεις, δεν μιλάμε ούτε για τρεις ούτε για τέσσερις, ποιος από τους δύο θα φανεί ανακόλουθος στις προγραμματικές του δεσμεύσεις και θα πει ναι, κάνω εγώ πίσω και να συμφωνήσω είτε στο να το μονοδρομήσουμε είτε στο να το πεζοδρομήσουμε? Να σας το προβλέψω από τώρα, κανείς. Με αποτέλεσμα όμως να συμβαίνει τι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Με αποτέλεσμα να μην γίνεται ούτε μονοδρόμηση ούτε πεζοδρόμηση, που και τα δύο μέτρα φέρνουν ένα θετικό αποτέλεσμα, και να παραμένει δρόμος κυκλοφορίας οχημάτων, οπότε να παραμένουμε σε μηδέν αποτέλεσμα. Με ένα έτσι πάρα πολύ απλό παράδειγμα, αυτό είναι το καθεστώς το οποίο επίκειται να επιφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση η εφαρμογή της απλής αναλογικής. Και ας πω και κάτι ακόμη. Εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει απόλυτα αντίθετο η απλή αναλογική όταν καταφέρει να κάνει τι. Όταν καταφέρει να λύσει το γρίφο του πώς την επόμενη μέρα στα δημοτικά συμβούλια, στους Δήμους, θα υπάρχει κυβερνησιμότητα. Δηλαδή, με το να αφήνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο που θα πρέπει να συνεργαστούν την επόμενη μέρα για όλα τα θέματα, δύο ή τρεις ή τέσσερις συνδυασμοί για να μπορέσουν να λάβουν μία απόφαση, είναι δεδομένο ότι έχει οδηγήσει το Δήμο σε έλλειψη κυβερνησιμότητας, σε ακυβερνησία, σε απραξία, όπου αυτή η απραξία και αυτή η ακυβερνησία τι θα έχει ως αποτέλεσμα? Όλο αυτό να το εισπράττει ο πολίτης. Γιατί αυτή τη στιγμή να θέσουμε ουσιαστικά τον ήδη επιβαρημένο, τον ήδη απειβδισμένο, τον ήδη αγανακτισμένο πολίτη σε μία ακόμη περιπέτεια. Επειδή κάποιοι σκέφτηκαν ότι απλά και μόνο με την αλλαγή του εκλογικού νόμου της αυτοδιοίκησης θα έχουμε φέρει μία τομή στην αυτοδιοίκηση, καμία τομή δεν θα έχουμε φέρει. Οι λόγοι είναι άλλοι και τους λόγους τους γνωρίζουμε όλοι μας, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι λόγοι είναι καθαρά κομματικοί, καθόλου πολιτικοί, αλλά το αποτέλεσμα το οποίο θα επιφέρουν θα είναι καταστροφικό για την αυτοδιοίκηση, για τους Δήμους, για τις περιφέρειες, αλλά ούτε οι Δήμοι ούτε οι περιφέρειες έχουν τόσο μεγάλη σημασία, θα είναι καταστροφική για τους πολίτες της χώρας. Με αυτές τις λίγες σκέψεις κλείνω την εισήγησή μου. Ο αντιπρόεδρος εδώ κάνει. Κατά τη διάρκεια της εισήγησης του Δημάρχου προσήλθε ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Βολάκος. Το λόγο έχει ο κύριος Τσαλικίδης. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Νομίζω ότι είναι ένα, Δήμαρχε, θα συμφωνήσει, ένα τεράστιο θέμα αυτό που συζητάμε σήμερα. Και νομίζω ότι επίσης θα συμφωνήσεις ότι η συζήτηση και η διαβούλευση αυτή
πάνω σε ένα νομοσχέδιο 300 τόσων σελίδων είναι μία άνηση η διαδικασία, διότι δεν ξέρω πόσοι από εμάς έχουμε διαβάσει, προλάβαμε να διαβάσουμε από την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο, αυτό το νομοσχέδιο για να έχουμε μία προσωπική άποψη για όλα τα θέματα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι, και αυτό βεβαίως δεν αφορά εσένα, δεν είναι δική σου ευθύνη, αλλά είναι σίγουρα ευθύνη των συνδικαλιστικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που φέρνουν ένα νομοσχέδιο, που κατεβάζουν ένα νομοσχέδιο στα δημοτικά συμβούλια, με την απέτηση μέσα σε μία ή σε τρεις ημέρες να έχουμε τοποθετηθεί και από εκεί και ύστερα να προκύψουν οι υπόλοιπες διαδικασίες. Υπάρχει βέβαια εδώ μια τελευταία εξέλιξη, δεν ξέρω αν αλλάζει τον προγραμματισμό, αν και θα έπρεπε. Ξεκαθαρίστηκε νομίζω, και αυτό το παραδέχτηκε και ο κύριος Πατούλης, ότι δεν μιλάμε για 15 μέρες, μιλάμε για 2 μήνες. Εάν αυτό ισχύει, σήμερα, ναι, εάν αυτό ισχύει, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαμε λίγες μέρες ακόμα περιθώριο για να μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα με την προσωπική μας άποψη για τα θέματα της εκλογικής διαδικασίας που αλλάζει, των δημοτικών, των τοπικών κοινοτήτων που είναι πολύ σημαντικό κτλ. Και επειδή διαβάζω ότι και εδώ και είναι μια δήλωση του Πατούλη που το επιβεβαιώνει ότι συμφωνούμε για το δίμηνο, ίσως θα ήταν κάτι το οποίο αντί να σπεύσουμε όλα τα δημοτικά συμβούλια να πάρουν κάποιες αποφάσεις, να το δούμε για να αξιοποιήσουμε αυτό το λίγο περιθώριο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ψήφισμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς έρχεται και δείχνει, αν θέλετε, και μία κατεύθυνση που είναι πολιτική κατεύθυνση, υπάρχει μία πολιτική αντιπαράθεση του συνδικαλιστικού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης με την κυβέρνηση. Πάντα υπήρχε. Απλώς έχω την εντύπωση ότι τώρα γίνεται με όρους ακόμα πιο κραυγαλαίους, για να εξυπηρετήσουν δηλαδή και πολύ στενά προσωπικά τα συμφέροντα του Προέδρου του και τα επόμενα βήματά του. Διάβασα το ψήφισμα, το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι σε ένα νομοσχέδιο 323 σελίδων, πιθανόν λέω εγώ ότι θα υπάρχει και κάποιο θετικό ή κάτι το οποίο είναι σε μια σωστή κατεύθυνση ή κάτι το οποίο θα αποτελούσε μια βάση για να κάποια πράγματα να πάνε προς την κατεύθυνση που θέλουν οι Δήμοι. Δεν υπάρχει τίποτα. Στις 5-6 σελίδες είναι μια καταγγελία από την αρχή μέχρι το τέλος. Ζητάει, κοιτάζοντας το, βλέπω ότι ζητάει στο ξεκίνημα όχι μια μεταρρύθμιση που έχει σχέση με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ζητάει μια αλλαγή στη λειτουργία του κράτους. Δεν ξέρω πραγματικά αν μια τέτοιου είδους και έκτασης παρέμβαση, όπως κάνει τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει τη δυνατότητα ή την αρμοδιότητα να φέρει μια αλλαγή τόσο δομική στη λειτουργία του κράτους. Και βεβαίως αυτό το οποίο βγαίνει από το ψήφισμα είναι το μεγάλο πρόβλημα των δημάρχων, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω των δημάρχων ή εν πάση περιπτώσει της ηγεσίας των δημάρχων, είναι η εφαρμογή της απλής αναλογικής. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί υπάρχουν απόψεις που μπορεί να είναι διαφορετικές. Κάποιος πιστεύει, κάποιος μιλάει για απλή αναλογική και λέει ότι αυτό θα φέρει μία συνεργασία και μία συνένεση και μία δεν ξέρω τι ομοψυχία, το βλέπει λέει θετικά. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν άλλη άποψη που λέει ότι απλή αναλογική θα φέρει ένα αλυσβερίσι, θα φέρει εκβιασμούς, θα φέρει, ξέρω εγώ, ότι θα φέρει αποχωρήσεις κτλ. Αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται. Είναι άλυτο. Άλλοι έχουν αυτή την άποψη για την απλή αναλογική και άλλοι έχουν την άλλη. Προσωπικά δεν συμφωνώ με το περιεχόμενο του ψηφίσματος σε ό,τι αφορά στην απλή αναλογική, γιατί η απλή αναλογική δεν είναι ένα απλό εκλογικό σύστημα, προποθέτει μια άλλη νοοτροπία. Αναφέρθηκε, Δήμαρχε, προηγουμένως ένα παράδειγμα για το πεζόδρομο και το μονόδρομο της Φώκιας. Και είπε ότι αν είχαμε κάνει προγραμματικές δεσμεύσεις και τι θα κάναμε στη συνέχεια. Αυτό που θα σου έλεγα και είναι μια έτσι, αυτή την άποψη έχω για την απλή αναλογική, είναι ότι εάν εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία της απλής αναλογικής, ακόμα και οι προγραμματικές μας δεσμεύσεις θα είναι ανάλογες με τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου. Δηλαδή θα είμαστε υποχρεωμένοι τέτοια πράγματα που μπορεί να είναι ακραία να μην διατυπώνονται σε προγραμματικές δεσμεύσεις, γιατί αυτό το πράγμα θα πρέπει να σκεφτείς εσύ μεθαύριο πώς θα το εφαρμόσεις, ή εγώ ή οποιοδήποτε. Άρα σημαίνει ότι χρειάζεται μια πιο
ισορροπημένη παρέμβαση. Πιθανό χρειάζεται και ένα δημοψήφισμα, το οποίο το φέρνει το νομοσχέδιο. Και μου κάνει εντύπωση που αυτοί που το αντιμάχονται και το μηδενίζουν λένε ότι το δημοψήφισμα δεν το βλέπουν σαν μια διαδικασία, αν θέλετε, περισσότερης και περαιτέρω διεύρυνση της δημοκρατίας, αλλά μιλάνε για φήμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, αυτοί που διαφωνούν με το νομοσχέδιο βλέπουν το δημοψήφισμα σαν μια προσπάθεια οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι, και εδώ είναι το επόμενο βήμα, ότι οι Δήμοι θα χάσουν τη δύναμή τους και η δύναμη θα πάει μέσα ενός δημοψηφίσματος στους πολίτες. Άρα και σε αυτό δεν συμφωνώ. Επίσης, λέει ότι θα υπάρξει ακυβερνησία και τι λέει, θα έχουμε ανίσχυρους δημάρχους. Μα εμάς, νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε ισχυρούς δημάρχους. Μας ενδιαφέρει να έχουμε ισχυρά δημοτικά συμβούλια που θα παράγουν έργο. Και αυτά τα δημοτικά συμβούλια μπορούν να προκύψουν και μέσα από συνενέσεις και συνεργασίες. Δεν λέω ότι είναι απλά τα πράγματα. Και νομίζω πολύ περισσότερο δεν είναι απλά τα πράγματα για ένα σύστημα το οποίο πρώτη φορά θα εφαρμοστεί. Αλλά αυτό δεν ήταν ο στόχος και το σύνθημα της τοπικής αυτοδιοίκησης όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα. Νομίζω, φίλε Σταμάτη, ότι τα προηγούμενα χρόνια μίλαγε αυτό η τοπική αυτοδιοίκηση για πριν αναλογική. Κάποια στιγμή, βέβαια, αυτό μάλλον άλλαξε. Σε κάθε περίπτωση, ούτε υπέρ της δαιμονοποίησης ή με της απλής αναλογικής, ούτε ότι αποτελεί το μέσο που θα μας οδηγήσει στον παράδεισο. Θεωρώ πολύ απλά ότι έχουν πάρα πολύ σημασία τα πρόσωπα που θα έρθουν κάθε φορά, θα κληθούν κάθε φορά να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα. Και το ίδιο ίσχυε για τον Καλλικράτη. Άρα λοιπόν η απλή αναλογική, όταν υπάρχει αυτό το πνεύμα συνεργασίας και ισοτιμίας, μπορεί να είναι θετικό. Αν το βλέπουμε ότι μας παίρνει κυριαρχία του, αποφασίζουμε εμείς ότι κατεβάζουμε ό,τι θέλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί έχουμε μπετόν αρμέ κάποιους ανθρώπους. Θυμάμαι ο φίλος ο κύριος Χαρίτος, και ας μην παρεξηγηθεί, είχε πει ότι εμάς μας έχει στην τσέπη το Δήμαρχος για ένα συμβούλιο. Το θυμόσαστε αυτό. Για ένα θέμα για την αποχέτευση. Λοιπόν, δεν το είδαμε και αυτό το σύστημα, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και σε κάθε περίπτωση δεν είμαι αντίθετος στην απλή αναλογική και είμαι εντελώς αντίθετος με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται με το ψήφισμα. Μιλάει, ας πούμε, το ψήφισμα και το θεωρεί κακό ότι ενισχύονται οι κοινότητες. Μα η ίδια η πράξη έχει δείξει ότι οι κοινότητες, τις λέει τώρα κοινότητες, οι δημοτικές κοινότητες πρέπει να ενισχυθούν. Γιατί να μας φοβίζει αυτό όταν, ας πούμε, έρχεται και λέει ότι θα υπάρχουν από τους ΚΑΠ συγκεκριμένα ποσά τα οποία θα πηγαίνουν προγραμματισμένα για αυτή τη λειτουργία. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα στην υλοποίηση. Όπως επίσης, Δήμαρχε, νομίζω ότι δεν υπήρχε από πολλά χρόνια η δέσμευση και ο στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης να φύγουμε από την εποπτεία της αποκεντρωμένης και του Γενικού Γραμματέα. Δεν θέλαμε να φύγουμε από τον έλεγχο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχετε ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει ότι θα δημιουργηθεί μια αυτόνομη μονάδα υπηρεσία μέσα στο Υπουργείο Ιστορικών και ο έλεγχος δεν θα είναι έλεγχος διπλός, δηλαδή η νομιμότητα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην περιφέρεια και μετά ο έλεγχος των δαπανών στο Ελεκτικό Συνέδριο, θα είναι ο ελεκτής νομιμότητας πώς ενέγεται και θα είναι στην υπηρεσία του Υπουργείου όσο μπορεί να είναι ανεξάρτητος. Εγώ δεν λέω ότι θα είναι το τέλειο, αλλά αυτός δεν ήταν ο στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μιλάγαμε για απανωτούς ελέγχους, ότι η αποκεντρωμένη κάνει και πολιτική για να εγκρίνει όταν έχει τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι κρατικό όργανο από πάνω, την τάδε απόφαση ή να απορρίψει την άλλη. Δεν διαμαρτυρόμασταν ότι θα φύγουμε από τον και λέγαμε να φύγουμε από το Ελεκτικό Συνέδριο. Αυτά νομίζω ότι γίνονται σε αυτό το νομοσχέδιο. Και σε κάθε περίπτωση, δεν λέω ότι δεν έχει προβλήματα το νομοσχέδιο και πολλά. Εδώ είμαστε για να τα διορθώσουμε. Όπως παραδείγματος χάρη, ότι είναι αδιανόητο σε μια κοινότητα να έχει πλειοψηφίσει ένα συνδυασμός και να μπορεί να βγει πρόεδρος από κάποιο άλλο συνδυασμό. Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτός ο συνδυασμός, ο οποίος βγαίνει σε δημοτική κοινότητα, στις κοινότητες πρώτος, πρέπει να βγάζει και τον πρόεδρο. Αυτή τη στιγμή, με το νομοσχέδιο που προτείνεται, δεν προκύπτει, συμφωνούμε. Είναι λάθος, είναι κακό. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Όχι κατά το 500.
και πάνω από 500, η εκλογή του Προέδρου γίνεται από την πλειοψηφία του Συμβουλίου. Που σημαίνει ότι η μειοψηφία ή κάποιος δυσαρεστημένος από την πλειοψηφία στερεί από αυτό που έχει πάρει το στήριο. Αυτό δεν συμφωνώ, βεβαίως δεν συμφωνώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να αποσυρθεί, πρέπει να πάμε σε μηδενική βάση, πρέπει και να το ξαναδούμε. Είναι μια βάση την οποία πρέπει να συζητήσουμε. Δεν θέλω να πω άλλα, δεν ξέρω αν έχω σημειώσει κάτι. Ναι, όπως επίσης δεν συμφωνώ και δεν ξέρω και πώς βγαίνει με την κατηγοριοποίηση των Δήμων, ορεινούς, αστικούς και το ένα και το άλλο, που αλλάζει τη χρηματοδότηση. Και αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε μέσα σε μια συνεδρίαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου να πούμε την άποψή μας για ένα νομοσχέδιο 300 τόσων σελίδων. Δεν είναι εύκολο, πολύ δεν το έχουμε διαβάσει όλο. Είναι στην ουσία μια διαβούλευση η οποία δεν γίνεται. Με την τελευταία εξέλιξη, τη σημερινή ή χθεσινή, νομίζω ότι αυτό μπορεί να παραταθεί. Και σε κάθε περίπτωση, αν πρέπει να βγει σήμερα μια απόφαση, αν πρέπει να πω την άποψή μου σήμερα, είναι ότι δεν συμφωνώ με την εισήγηση, δεν συμφωνώ με, με το να ρίξουμε, ας πούμε, στην πυρά την απλή αναλογική. Θεωρώ ότι η απλή αναλογική, με το κλίμα συνένεσης και συνεργασίας που απαιτεί, είναι το πλαίσιο το οποίο μπορούμε από εδώ και πέρα να προχωρήσουμε σαν Δήμη, έχοντας δει και το προηγούμενο μοντέλο. Και να σας πω ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού, σε πολλά πράγματα, Δήμαρχε, λειτουργήσε σε ένα πλαίσιο ομοψηφίας και συνένεσης. Εκεί που θέλαμε να. Δεν διαφωνήσαμε για να διαφωνήσουμε. Διαφωνούσαμε όταν υπήρχαν κάποιοι σοβαροί λόγοι και αυτό το πράγμα ερχόταν αντίθετο στις αρχές μας. Άρα δεν έχουμε να φοβηθούμε με το γεγονός ότι θα πρέπει να αποσπάσουμε και τη συνένεση των απέναντι. Ούτε ο τρόπος που λειτουργήσε το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, το πλειοψηφικό, εμπόδισε από την παράταξη και τη δική σου το πήγαινε έλα και την αποχώρηση κάποιων συμβούλων που μπορεί να προκύψουν. Η ουσία είναι ότι η απλή αναλογική μας βάζει σε ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο εγώ δεν το απορρίπτω. Θέλω να δω πώς μπορεί να προχωρήσει με τις δυσκολίες του και δεν συμφωνώ. Σαν πρώτη τοποθέτηση, και δεν νομίζω να χρειαστεί να ξαναμιλήσω, με το ψήφισμα της ΚΕΔΕ που είναι και αφοριστικό και απόλυτο, και επειδή έχουμε δει και άλλα προηγούμενα ψηφίσματα από την ίδια ηγεσία, θεωρώ ότι παίζει και ένα πολιτικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Σε σχέση, συγγνώμη, μισό λεπτό, σε σχέση με τις παρουσίες, έχει προσέλθει και ο κύριος Γαλάνης, ο οποίος δεν αναφέρθηκε, είναι σχεδόν από την αρχή της συνεδρίασης εδώ. Ο κύριος Δήμαρχος, κατά προτεραιότητα, ναι, θέλει το λόγο. Ναι. Σε σχέση με αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Τσαλικίδης, θα ήθελα να διαβάσω τη σημερινή επιστολή της ΚΕΔΕ, όπου λέει: Συνεχίζουμε με τις αποφάσεις των Δημοτικών μας Συμβουλίων και των ΠΕΔ. Η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού δεν εφησυχάζει. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία 24 ώρα διακινούνται από διάφορες πλευρές φήμες ότι έχει δοθεί παράταση 2 μηνών στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Σταματάω σε αυτό, δεν υπάρχει νόημα να διαβάσω ξανά όλο. Το οποίο λέει το εξής, είναι η επιστολή που έστειλε σήμερα η ΚΕΔΕ το πρωί. Προφανώς μετά από τη δήλωση του Πατούλη, και επειδή προφανώς δημιουργήθηκε αυτό που λες, αισθάνθηκε την ανάγκη να στείλει την επιστολή. Αλλά ήδη ο Πατούλης μιλάει για 2 μήνες. Το διαβάζω για να διευκρινίσω ουσιαστικά. Γιατί δεν αλλάζει ούτε η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ που είναι την Τετάρτη, ούτε η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ που είναι την Πέμπτη, ούτε η ΚΕΔΕΝΠΕ που είναι την Παρασκευή. Οπότε λέει. Η ΚΕΔΕ και ορθά, δημοτικά συμβούλια, τοποθετηθείτε πριν από τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και από τις συζητήσεις γενικές συνελεύσεις. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τις παρατηρήσεις του κ. Τσαλικίδη, σεβαστές είναι οι απόψεις όλων. Απλά θα ήθελα να αναφέρω κάποια έτσι λίγα πράγματα. Πρώτον, ότι δημοψηφίσματα προβλέπονται και στον Καλλικράτη. Και σήμερα υπάρχει η έννοια του δημοψηφίσματος στον Καλλικράτη. Με τη διαφορά ότι δεν δίνει το δικαίωμα των τοπικών δημοψηφισμάτων, όπου δίνεται δηλαδή η δυνατότητα σε μία μικρή κοινωνική ομάδα να πει ότι εγώ προκαλώ από μόνος μου ένα τοπικό δημοψήφισμα στην τάδε γειτονιά, λέω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, με τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται στο νομοσχέδιο, ουσιαστικά υπάρχει ένα ξεχαρβάλωμα της διαδικασίας. Αν μαζευτώ εγώ με μια παρέα μου, εγώ ως Γιώργος Σοφρόνης εννοώ, όχι ως δημαρχός, με 10 φίλους ξεκινάμε και κάνουμε δημοψήφισμα. Αυτή είναι η διαφορά, Δήμαρχε, που εστιάζει και η ΚΕΔΕ και ούτω καθεξής.
Στο Καλλικράτη δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προαιρετικό διάταγμα που ενεργοποιεί. Ο Καλλικράτης προέβλεπε μια διαδικασία η οποία δεν μπορούσε να γίνει γιατί, όπως είπε και ο Δημήτρης, δεν υπήρχαν τα πιδέλτα, τα προαιρετικά διατάγματα. Δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Δεν διαφωνώ. Απλώς να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις, μια κουβέντα για τα δημοψηφίσματα. Το ψήφισμα λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Λέει ότι μπορούν να προκαλέσουν και θέματα εθνικής κυριαρχίας κτλ. Ενώ μέσα, αυτό που διάβασα εγώ τουλάχιστον, είναι ότι απαγορεύονται θέματα να μπουν σε δημοψήφισμα, θέματα που άπονται εθνικών ζητημάτων, προσωπικών επιλαγών κτλ. Όχι, δεν κάνω λάθος. Δες το, να το δεις. Παρακαλέσω πάρα πολύ. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Θα με συγχωρέσετε. Ένας-ένας να ολοκληρώνει την τοποθέτηση και να παίρνει το λόγο άλλος. Γιατί... Παρακαλώ, κύριε Χαρίτο, ακούτε. Παρακαλώ ιδιαίτερα να ολοκληρώνει κάποιος το λόγο του και αμέσως μετά όλοι θα μιλήσετε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εγώ θα ήθελα μόνο να παρακαλέσω για το εξής. Θα μιλήσει ο κ. Τσαλικίδης αν ολοκληρώσετε, ο κ. Δημαρχός κατά προτεραιότητα, κυρία Ράπτη, και έχει ζητήσει, θα σου δώσω και σαν το λόγο, έχει ζητήσει ο συμπαραστάτης του Δημότη, ο οποίος είναι και πρόεδρος των συμπαραστατών και έχει και εκείνος ένα ψήφισμα, εν πάση περιπτώσει μετά από συνεδρίαση της ολομέλειας του φορέα, να μας διαβάσει το ψήφισμα, να μας πει την άποψή του και μετά θα γίνει τοποθέτηση όλων. Στο τέλος. Ναι, καλό είναι να κατατεθεί όμως για να μιληθεί υπόψη. Ναι, αυτό ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να κάνετε την τοποθέτηση, και, γιατί είναι όλα αλληλένδετα. Να μου επιτρέψετε, μια και είχα το λόγο. Σε ένα συγκεκριμένο θέμα όμως. Καλό θα είναι να μιλήσουμε συλλογικά για το νομοσχέδιο και μετά να πούμε το συγκεκριμένο. Γιατί είναι μέρος του νομοσχέδιου. Όχι για το νομοσχέδιο, για αυτό. Το ξέρω ότι είναι κομμάτι, αλλά μετά θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό και θα μείνει η κουβέντα για τα γενικά. Ξέρω. Οπότε είναι στη συζήτηση απάνω. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, γιατί αφορούσε αυτά τα οποία είπε ο κ. Τσαλικίδης. Αν κάνουμε ένα διάλογο δεκάλεπτο και συνεχίσω μετά, θα είμαι ουσιαστικά εκτός θέματος. Δεν είπαμε αυτό. Όχι. Είχα το λόγο όμως. Με διακόψατε για τον κύριο Χαρίτο που έκανε φασαρία. Καθόλου δεν ξέρω. Ο κ. Τσαλικίδης. Που έκανε φασαρία. Και ο κ. Τσαλικίδης έκανε φασαρία, όντως. Μαζί με τον κύριο Χαρίτο. Και κάναμε άλλη συζήτηση. Ναι, αλλά γενικεύεται η συζήτηση. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Σε μία μικρή παρέμβαση μπορεί να γενικευθεί η συζήτηση αμέσως. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, με την πρόκληση τοπικών δημοψηφισμάτων με τον τρόπο που ορίζεται στο νόμο, μία μειονότητα άλλης εθνικότητας που ζει σε μια γειτονιά της χώρας μας, εγώ δεν θα πω σε μια ολόκληρη περιοχή, σε ένα ολόκληρο Δήμο, θα μπορεί για δικά της θέματα να προκαλεί δημοψηφίσματα και μάλιστα δημοψηφίσματα, όπως λέει ο νόμος, να έχουν δεσμευτικές συνέπειες στις όποιες αρχές δημοτικές, περιφερειακές ή οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι επικίνδυνο από μόνο του. Γι' αυτό αναφέρει και η ΚΕΔΕ ότι μπορεί να προκύψουν και προβλήματα. Μειονότητα εννοώ πως είναι οι μουσουλμάνοι στη Θράκη, παραδείγματος χάρη. Αυτό εννοώ. Δημότες. Δεν είπαμε ότι δεν θα είναι δημότες. Λοιπόν, κύριε Χαρίτο, παρακαλώ, εσείς μου το διακόπτετε. Οπότε εκεί αγγίζονται εθνικά θέματα χωρίς να φαίνεται ότι αγγίζονται εθνικά θέματα. Διότι πάρα πολύ απλά, τι θα πούνε αυτοί, δημότες είμαστε και εμείς θέλουμε να πάρουμε την απόφασή μας, αφού μας δίνουν όμως το δικαίωμα. Οπότε αρχίζουν να γίνονται επικίνδυνα τα πράγματα. Στις συνενέσεις που ανέφερε ο κ. Τσαλικίδης, ναι, εδώ μπορεί να υπάρχει ένα καλό κλίμα και να έχουμε τις περισσότερες φορές συνενέσεις. Δεν συμβαίνει παντού. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Μανώλη, διότι έχεις μια μεγάλη εμπειρία στα δημοτικά δρόμενα. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν διοικήσεις και αντιπολιτεύσεις που σε κάθε δημοτικό συμβούλιο μόνο που δεν πιάνονται στα χέρια. Οπότε και για ποιες συνενέσεις θα συζητήσουμε. Και ούτε πρέπει να παίρνουμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έναν Δήμο για να πούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό στο σύνολό του. Αυτή τη στιγμή, ο καθένας από εμάς που τοποθετείται πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, δεν πρέπει να σκέφτεται μόνο το δικό του Δήμο, πρέπει να σκέφτεται πώς θα λειτουργήσει αυτό στο σύνολο της αυτοδιοίκησης. Όπου ακόμα και εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που δεν είχαμε συνενέσεις. Για διαφόρους λόγους. Δεν πάω όμως αυτό, που είχαμε και πολλές συνενέσεις, πολύ ορθά το είπε ο κ. Τσαλικίδης. Πάμε σε ένα Δήμο που δεν έχουν ποτέ συνένεση και έχουν μια στήρα αντιπολιτευτική, να το πω έτσι, στάση ή μειοψηφίες ή οτιδήποτε. Ο κατακερματισμός των υπηρεσιών οικονομικών, τεχνικών κτλ. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα απλό. Σήμερα οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Σαρονικού χρειάζονται επιπλέον προσωπικό για να φέρουν εις πέρα στη δουλειά που έχουν.
Φανταστείτε, με το ίδιο προσωπικό, μιας και αυτή η μεταρρύθμιση μιλάει μόνο για εκλογικό νόμο και για εξυπνάδες, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί εξυπνάδες αναφέρονται σε 423 σελίδες, πέρα από κάποια ορθά πράγματα, δεν είναι όλα στραβά. Δεν είπα ποτέ αυτό για να μην παρεξηγηθεί. Έρχεται και λέει ότι θα κάνουμε 5 τεχνικά προγράμματα, λέω ένα παράδειγμα, και θα υλοποιούνται μέσα στον χρόνο, 5 προϋπολογισμούς, θα έρχονται και 5 διαφορετικές χρηματοδοτήσεις. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει αμέσως. Ότι θέλουμε τριπλάσιο αριθμό υπηρετούντος προσωπικού, τόσο στις οικονομικές όσο και στις τεχνικές υπηρεσίες. Και αυτό πότε? Εν έτη 2018 που προερχόμαστε από την ταφόπλακα του Καλλικράτη. Γιατί όλοι μας εδώ το έχουμε παραδεχτεί. Δεν νομίζω πως έχει κανείς διαφορετική άποψη. Όπου ήρθε και έδωσε αρμοδιότητες στους Δήμους, δίχως να προβλέψει ούτε τους οικονομικούς, ούτε τους ανθρώπινους πόρους, και επί της ουσίας διέλυσε τους πρώην Δήμους και κοινότητες και έχει φέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή να έχουν τη σκέψη που μετέφερε και Δημοτικός Σύμβουλος πριν, ο Δημήτρης ο Κατσούλης, αν ήρθανε οι υπάλληλοι στην Ανάβησο ή αν πήγαν στη Φώκια ή αν πήγαν στη Σαρονίδα ή αν πήγαν στα Καλύβια ή αν πήγαν στον Κουβαρά. Αυτά τα φέρει ο Καλλικράτης. Και γιατί τα φέρει ο Καλλικράτης? Γιατί ήρθε και μια τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καλλιδίων με 5 άτομα, μιας και άλλος δεν είχε τεχνική υπηρεσία, κλήθηκε να καλύψει τις ανάγκες των 5 Δήμων και κοινοτήτων που συνενώθηκαν. Γιατί μια υπηρεσία Πρασίνου με 3 άτομα που είχε μόνο η Ανάβησος, να πω έτσι κάποια παραδείγματα, κλήθηκε να καλύψει τις ανάγκες των 5 Δήμων και κοινοτήτων που συνενώθηκαν στο Δήμο Σαρονικού και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα θα έρθει να τα διωγγώσει αντί να έρθει να τα διορθώσει όπως περιμέναμε. Ο Κλειθένης με αυτούς τους καταγερματισμούς, αν προβλέψει και ανθρώπινους πόρους και οικονομικούς πόρους για να στηριχτεί το μεταρρυθμιστικό του κομμάτι, καλώς. Και κλείνω με τον επόπτηνο μιμότητας, όπως τον αναφέρει ο νόμος, ο οποίος, το λέει και παρακάτω ξεκάθαρα, θα ορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό. Δηλαδή, τι γίναμε ουσιαστικά? Ποιο κεντρικό κράτος από αυτή τη λογική δεν μπορεί να υπάρξει? Ο ελεκτής νομιμότητας θα πρέπει να είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που να μην επιλέγεται από κανέναν υπουργό, από κανέναν ερετό, από κανέναν δήμαρχο, από κανένα μας. Με μια αντικειμενική διαδικασία αξιοκρατική να προκύπτει ένας άνθρωπος που έχει τις προϋποθέσεις που απαιτεί η θέση και αυτός ο άνθρωπος να κάνει απερίσπαστος και με αντικειμενικότητα τη δουλειά του. Όταν ορίζεται λοιπόν από τον υπουργό, τι σημαίνει αυτό? Ότι του δημάρχου που ανήκει στο όποιο κόμμα εκείνη την εποχή τις αποφάσεις θα τις περνάει και στο άλλο που δεν ανήκει στο κόμμα θα την τρώει στο κεφάλι μόνιμα και δεν του περνάει τις αποφάσεις. Πιο απλό δεν γίνεται. Οπότε, για ποιο σύστημα εποπτείας μιλάμε? Δεν μιλάμε για σύστημα εποπτείας, μιλάμε για σύστημα ελέγχου. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Και έρχομαι και λέω το εξής. Αν μπούμε στην ανάλυση των 323 σελίδων, θα δούμε και σωστά, θα δούμε και στραβά, θα δούμε και αποδεκτά, θα δούμε και απαράδεκτα. Έρχομαι και λέω όμως ένα πράγμα. Ότι 2 χρόνια γίνεται συζήτηση με την αυτοδιοίκηση για αναδιάρθρωση, για μεταρρύθμιση, για αναθεώρηση του Καλλικράτη. Δηλαδή, διοικητική μεταρρύθμιση αυτοδιοίκησης και της λειτουργίας του κράτους που αναφέρατε, κύριε Τσαλικίδη, στην αρχή. Γιατί? Γιατί όταν πάψουν να υπάρχουν επικαλύψεις των αρμοδιοτήτων, αλλάζει και η λειτουργία του κράτους. Όταν ξέρουμε ξεκάθαρα ότι τη διαχείριση των παραλίων θα την έχουν οι Δήμοι, αλλάζει η λειτουργία του κράτους. Βγαίνει να παίξει το Υπουργείο Οικονομικών. Όταν ξέρουμε θα την έχει το Υπουργείο Οικονομικών, βγαίνει να παίξει οι Δήμοι. Αλλάζει το κράτος. Κράτος είμαστε όλοι και οι Δήμοι. Όταν ξέρουμε ότι τις χρήσεις γης που το ζητάμε τόσα χρόνια θα τις ορίζουν τα Δημοτικά Συμβούλια και όχι η Μητροπολιτική Επιτροπή, η Επιτροπή Μητροπολιτικού Σχεδιασμού ή η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας ή οποιοδήποτε φορέας που σήμερα είναι 3 και αλληλοεπικαλύπτονται, αλλάζει και η λειτουργία του κράτους. Αυτό εννοεί όταν λέει αλλαγή της λειτουργίας, μεταρρύθμιση λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Γιατί είναι αλληλένδετα. Έρχομαι όμως και στέκομαι στο εξής. Όσο και να το αναλύσουμε, θα βρούμε καλά, θα βρούμε και στραβά. Το συνολικό αποτέλεσμα, στραβό. Και ο πρώτος λόγος για τον οποίο είναι στραβό, εκτός από την απλή αναλογική, η οποία ουσιαστικά φέρνει διάλυση της λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων, το ακόμα πιο στραβό είναι το εξής απλό, ότι 2 χρόνια συζητάμε για μεταρρύθμιση στον Καλλικράτη και αυτή τη στιγμή μας έχουν βάλει πάρα πολύ απλά στη διαδικασία να καθόμαστε εμείς εδώ και τα υπόλοιπα 324 Δημοτικά Συμβούλια της χώρας στους χώρους τους και οι υπόλοιπες περιφέρειες χώρας στα περιφερειακά του συμβούλια και να συζητάμε τι, τον εκλογικό νόμο
επειδή το σκέφτηκε ο Σκουλέτης με την παρέα του. Δεν συζητάμε δηλαδή για καμία μεταρρύθμιση στο Καλλικράτη και συζητάμε μόνο τον εκλογικό νόμο, διότι μόνο αυτή την ατζέντα μας έβαλε ο καλός μας ο Υπουργός. Αυτό είναι το πρώτο λάθος και εκεί είναι το σημαντικότερο στοιχείο στο οποίο θεωρώ ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Μην μπαίνοντας στην ουσία της συζήτησης του γιατί ο εκλογικός νόμος έτσι ή αλλιώς, αλλά γιατί μόνο εκλογικός νόμος, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσες ανάγκες στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν αγγίζουμε καμία και προσπαθούμε να μετατρέψουμε σε ανάγκη τι, την ιδεολειψία μας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ράπτη, το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα είναι ένα πραγματικά πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί θα καθορίσει τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα επόμενα ίσως πολλά χρόνια. Άρα θα περίμενα από την ΚΕΔΕ να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη σοβαρότητα αυτό το ζήτημα και να κάνει προτάσεις. Ήδη είπε ο Δήμαρχος ότι υπάρχει μια συζήτηση εδώ και 2 χρόνια για να αλλάξει ο Καλλικράτης και αυτή τη στιγμή έρχεται η ΚΕΔΕ με ένα απόλυτα καταγγελτικό ψήφισμα που λέει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, γιατί ουσιαστικά η αιχμή του δόρατος είναι η απλή αναλογική. Αν δούμε, με συγχωρείτε, αφήστε με να πω. Ναι, ναι, εγώ μιλάω για το ψήφισμα. Το ψήφισμα είναι ένα καταγγελτικό απολύτως ψήφισμα των πάντων και λέει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο διότι αυξάνει την κηδεμονία από την κεντρική εξουσία. Μα αυτό υπάρχει ήδη από τον Καλλικράτη. Και αν δούμε τις κύριες διατάξεις αυτού του νόμου, με τις οποίες και εγώ διαφωνώ απολύτως, γιατί στερούν τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα δούμε ότι ήταν οι ίδιες με αυτές του Καλλικράτη. Λέει δηλαδή ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που προέρχονται ετησίως με την κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Ξέρουμε τα ασφικτικά πλαίσια των προϋπολογισμών, τα έχουμε ζήσει, εξακολουθεί να είναι η ίδια κατάσταση. Το παρατηρητήριο εξακολουθεί να υπάρχει. Και τι είναι το παρατηρητήριο? Θα φροντίσει να ελέγξει εάν οι Δήμοι έχουν καταρτήσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, εάν έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης, εάν δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, δηλαδή εάν δεν έχουν λειτουργήσει με βάση τις μνημονιακές διατάξεις. Αυτά υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν. Τι λέει για την Επιτροπή Διαβούλευσης? Ότι ίσχυε, δεν της δίνει κανέναν καλύτερο ρόλο, δηλαδή η συμβολή των πολιτών είναι ανύπαρκτη. Λέει ότι μαζεύονται μια φορά το χρόνο όπως και τώρα, λένε την άποψή τους η οποία είναι γνωμοδοτική για τον προϋπολογισμό και η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την Επιτροπή Διαβούλευσης δεν κολλεί τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης θα διατυπώσει τη γνώμη μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότηση για όποιες αναμορφώσεις ακολουθήσουν, δηλαδή η άποψη των πολιτών δεν έχει καμία απολύτως σημασία, όπως και σήμερα, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Μας λέει ότι θα πρέπει ο προϋπολογισμός να μπαίνει έντυπα και ηλεκτρονικά στην αρμόδια εποπτεία του Δήμου που καταρτίζεται από την εσωτερικών. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που ούτε καν θίγεται είναι η ηλεκτρονική βάση καταγραφής ακίνητης περιουσίας. Όλοι οι Δήμοι πρέπει να δώσουν την ακίνητη περιουσία τους στο κράτος, γιατί, διότι η δημόσια περιουσία έχει υποθηκευτεί, όπως όλοι γνωρίζουμε, και οι δανειστές μας θέλουν να ξέρουν τι έχει ο κάθε Δήμος για να δουν τι φιλέτα πρέπει να διεκδικήσουν. Αυτά δεν απασχόλησαν την ΚΕΔΕ, η απλή αναλογική μόνο την απασχολεί.
Και βεβαίως δημιουργείται και η μόνιμη επιτροπή ελέγχου για να ελέγχεται ακόμα πιο στενά η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυξάνονται οι ανταποδοτικές υπηρεσίες όπως το πράσινο, συν όλα αυτά που υπάρχουν σήμερα, άρα αυξάνονται και οι φόροι για τον πολίτη, χωρίς να δίνονται άλλες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά είναι τα αρνητικά. Και αυτά τα αρνητικά υπήρχαν και στον Καλλικράτη. Δεν είδα καμιά κινητοποίηση της ΚΕΔΕ για τον Καλλικράτη. Τα ίδια έλεγε ο Καλλικράτης, τα ίδια λέει και ο νέος νόμος. Το μόνο σωστό για μένα που λέει αυτός ο νόμος είναι η απλή αναλογική. Και η απλή αναλογική είναι η βασική διαφωνία της ΚΕΔΕ, η οποία έχει σαφώς κομματική βάση, και γι' αυτό και όλη η αντιπαράθεση σήμερα γίνεται για την απλή αναλογική. Για να δούμε λοιπόν πόσο διαλυτική είναι αυτή η απλή αναλογική, όπως ακούσαμε ότι θα καταστρέψει τους Δήμους, δεν θα μπορούν να διοικηθούν κτλ. Πραγματικά μου προκαλεί τουλάχιστον έτσι ερωτηματικό, για να μην πω κάτι παραπάνω, σε μια χώρα όπου έχουν γίνει πολλοί αγώνες για τη δημοκρατία, η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας να έχει βασική αντιπαράθεση με τον πιο δημοκρατικό θεσμό, το πιο δημοκρατικό εκλογικό σύστημα, που είναι η απλή αναλογική. Και μάλιστα στην τοπική αυτοδιοίκηση, που εξ ορισμού είναι ένας δημοκρατικός θεσμός, γιατί είναι μέσα στην κοινωνία, είναι κοντά στον πολίτη και υποτίθεται ότι οι αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να εκφράζουν τη θέληση και τις απόψεις της κοινωνίας. Συμβαίνει σήμερα αυτό? Στην πλειοψηφία όχι. Υπάρχει ένας δήμαρχος που έχει απόλυτες εξουσίες και έχει και μία παράταξη πλειοψηφίας, που υπάρχει δυστυχώς το θλιβερό φαινόμενο, και αυτό δεν αφορά το Δήμο μας, αλλά την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβουλίων. Πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας να σηκώνουν το χέρι τους, να ψηφίζουν την πρόταση του Δημάρχου και να μην έχουν αρθρώσει ποτέ το δικό τους λόγο και τη δική τους άποψη για τα θέματα που συζητώνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ή αυτό τελειώνει με την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική, αυτό που εξασφαλίζει, είναι όλες οι τάσεις και οι απόψεις της κοινωνίας να εκφράζονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν αποδυναμώνει, όπως λέει η ΚΕΔΕ, τα Δημοτικά Συμβούλια. Τους δίνει την αξία που πραγματικά πρέπει να έχουν. Να είναι δηλαδή το κύριο όργανο του Δήμου και να αποφασίζει συλλογικά. Πάβει να υπάρχει η απόλυτη εξουσία του ενός και παίρνονται συλλογικές αποφάσεις. Αυτή είναι και η βάση της δημοκρατίας. Και στο παράδειγμα που είπε ο Δήμαρχος, και σε κάθε απόφαση που πρέπει να λαμβάνεται, θα πρέπει να πείθει τους Δημοτικούς Συμβούλους για την άποψή του. Και αν δεν μπορεί να τους πείσει, μπορεί κάποιος άλλος Δημοτικός Σύμβουλος να έχει καλύτερα επιχειρήματα και να μπορεί να πείσει. Γιατί ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος πια δεν ανήκει σε μια μειοψηφία ή πλειοψηφία, έχει την απόλυτη ευθύνη της ύπαρξής του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλει να έχει άποψη, οφείλει να κάνει συνεργασίες, να κάνει διάλογο, να γίνεται συγκερασμός απόψεων και να βγαίνει η τελική απόφαση που θα είναι και αυτή που θα εκφράζει τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει απλή αναλογική, αυτό διασφαλίζει, και αυτό που διασφαλίζει είναι μια απόλυτα δημοκρατική λειτουργία ενός Δημοτικού Συμβουλίου που δεν αποτελείται από άτομα που απλά σηκώνουν το χέρι τους και ψηφίζουν την πρόταση του Δημάρχου, αλλά από άτομα υπεύθυνα, τα οποία οφείλουν να έχουν άποψη για όλα τα ζητήματα. Αυτό προφανώς ενοχλεί, αλλά οι κοινωνίες προχωρούν και οφείλουμε να πηγαίνουμε μπροστά, ακόμα και στην Αμερική, που δεν είναι μια χώρα που είναι τόσο σημαντική για τις δημοκρατικές της αντιλήψεις. Οι Δήμοι έτσι λειτουργούν. Ο Δήμαρχος δεν έχει ποτέ πλειοψηφία. Οφείλει να πείθει τους Δημοτικούς Συμβούλους για να μπορέσει να περάσει μια άποψη. Άρα, λοιπόν, ας μην φοβόμαστε την απλή αναλογική και ας μην λέμε ότι θα προκαλέσει ακυβερνησία και μη καλή διοίκηση των Δήμων, γιατί είναι το μόνο σύστημα το οποίο πραγματικά θα φέρει την σωστή λειτουργία στα Δημοτικά Συμβούλια. Άρα, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αν έχουμε κάτι να αποδεχθούμε από αυτό το νόμο, είναι η απλή αναλογική. Αποτελεί μια πολύ θετική προσέγγιση των πραγμάτων,
με επιμέρους προβλήματα, βεβαίως, όπως είναι οι κοινότητες κάτω των 500, που εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα, όπως είναι πώς θα ψηφίζεται ο πρόεδρος της κοινότητας. Είναι θετικό ότι οι κοινότητες έχουν αρμοδιότητες παραπάνω. Είναι η συμμετοχή των πολιτών στην διοίκηση και αυτό είναι καλό. Και όπως και η διευκόλυνση των δημοψηφισμάτων, επίσης διευκολύνει την συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης, άρα και αυτό είναι στα θετικά. Άρα λοιπόν για μένα ναι στην απλή αναλογική και όχι σε όλα αυτά τα διατάγματα του νομοσχεδίου, τα οποία αφαιρούν την αυτοδιοικητική, τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά περιμένω πολύ συγκεκριμένες προτάσεις από την ΚΕΔΕ απέναντι σε αυτές τις αρνητικές απόψεις του νομοσχεδίου και όχι ένα καταγγελτικό ρόλο γενικά και μια δαιμονοποίηση της απλής αναλογικής που είναι ό,τι δημοκρατικότερο υπάρχει και θα ήταν ευχής έργων να μπορούμε να λειτουργούμε με μια άλλη αντίληψη. Δεν έχει καθόλου μικροκομματικό χαρακτήρα, ίσα-ίσα απομακρύνει από τις μικροκομματικές αντιλήψεις που υπάρχουν σήμερα, γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν δρούν μικροκομματικά στις παρατάξεις, δρούν ανάλογα με τις απόψεις, τις οποίες πρέπει να συγκεράσουν και να βγει μια συλλογική απόφαση. Οι συλλογικές αποφάσεις απαιτούν δημοκρατικές διαδικασίες και αυτό εξασφαλίζει η απλή αναλογική. Ναι, λοιπόν, στην απλή αναλογική και όχι σε ό,τι είναι αρνητικό σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ήδη ανέφερα και το οποίο δεν βοηθάει τον αυτοδιοικητικό ρόλο των Δήμων. Ναι. Κυρία Ράπτη, θα μπορούσα να πω ότι συμφωνώ μαζί σας αν εφαρμοζόταν αυτό το σύστημα απλής αναλογικής που περιγράψατε. Αλλά δυστυχώς ο Κλισθένης δεν λέει αυτά. Και τι εννοώ δεν λέει αυτά? Περιγράψατε ένα σύστημα όπου οι δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι ανεξάρτητοι και ο εκάστοτε δήμαρχος θα προσπαθεί τις εισηγήσεις του να πείσει την πλειοψηφία αυτών, το σώμα δηλαδή ουσιαστικά, για να περάσει κάποιο θέμα κτλ. Αυτή τη στιγμή, αυτό το μοντέλο που περιγράψατε είναι το μοντέλο του να είναι άλλο ψηφοδέλτιο οι δημοτικοί σύμβουλοι χωρίς παράταξη και άλλο ψηφοδέλτιο οι υποψήφοι δήμαρχοι, όπως είναι παραδείγματος χάρη το μοντέλο της Κύπρου που είναι και κοντά μας. Αυτό είναι το μοντέλο που περιγράψατε. Το μοντέλο που προωθεί το Υπουργείο σήμερα είναι ένα μοντέλο που λέει δημοτικές παρατάξεις, αλλά επικεφαλής δηλαδή στην κάθε δημοτική παράταξη, μικρές μειοψηφίες χωρίς καμία πλειοψηφία. Οπότε είναι εντελώς διαφορετικό μοντέλο που εκεί δεν τίθεται θέμα να πείσει κάποιος κάποιον άλλον. Τίθεται θέμα καθαρά συναλλαγής. Ενδεχομένως, λέω, και κάτω από το τραπέζι για να συμφωνήσουν οι επικεφαλείς 2, 3, 4 παρατάξεων και να βρουν στο τέλος της ημέρας σημείο επαφής. Θα συμφωνούσα μαζί σας αν μιλούσαν για μία απλή αναλογική ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο υποψήφιοι δήμαρχοι, ένα ψηφοδέλτιο υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι δίχως ομπρέλα παραταξιακή και εκεί ναι, θα μιλούσαμε για αντικειμενικούς δημοτικούς συμβούλους που ο καθένας θα εξέφραζε τη θέση του και την άποψή του. Σήμερα όμως ο Κλισθένης 1 όπως παρουσιάστηκε δεν εκφράζει αυτή τη λογική. Σε αυτή τη λογική μπορεί και εγώ να μου συμφωνώ. Εκφράζει μικρές μειοψηφίες με επικεφαλή η καθεμία, που ο καθένας θα προσπαθεί να κάνει τη μικροπολιτική του ουσιαστικά μέσα στο οποιοδήποτε δημοτικό συμβούλιο, οπότε και δεν θα συνενεί. Γι' αυτό και θα οδηγηθεί σε παραλυσία η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από αυτό το σύστημα. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο λοιπόν αυτό το οποίο προωθείτε. Αν υπήρχε κάτι διαφορετικό, ενδεχομένως να είχα και εγώ τη δική σας άποψη. Αυτό ήθελα να σημειώσω. Δύο λόγια τώρα, γιατί δύο λεπτά θα πω μόνο, ότι το ότι θα υπάρχουν μικρές παρατάξεις με επικεφαλής, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει, καταρχήν δεν μπορεί να υπάρξει συναλλαγή, διότι ο Δήμαρχος δεν μπορεί να τάξει τίποτα σε κανέναν, διότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι συλλογικές και πρέπει να πείσει ανθρώπους. Άρα αυτό που λέτε δεν μπορεί να γίνει, μικροκομματικές αντιλήψεις δεν μπορεί να περάσουν, γιατί οι παρατάξεις θα είναι ολιγάριθμες, θα πρέπει να υπάρχει πειθό,
γιατί ο Δήμαρχος θα έχει πάρα πολλούς γύρω του, άρα δεν μπορεί να κάνει συναλλαγή με κανέναν, διότι δεν θα μπορεί να αποκτήσει εύκολα πλειοψηφίες. Θα πρέπει να πείθει, όχι να κάνει συναλλαγές. Δεν θα μπορεί να κάνει. Δεν θα μπορεί να κάνει γιατί οι αποφάσεις θα παίρνουν το Συμβούλιο. Δεν θα είναι καθόλου δημαρχοκεντρικό. Δεν είναι έτσι. Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Κατσούλης και μετά ο κ. Γκίνης. Όποιος άλλος, ο κ. Δημητρίου, πείτε μου ποιοι... Μου επιτρέψετε να ξεκαθαρίσω και κάτι. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Σας βλέπω, σας ακούω, να σημειώσω. Προς λοιπόν, ο κ. Δημητρίου, συγγνώμη. Η κυρία Γιώργοπούλου. Η κυρία Γκίνη. Είχε ζητήσει πριν ο κύριος Πέγκας. Πριν την κυρία Γκίνη, σας έπρεπε. Εντάξει. Υπάρχει άλλος που θέλει το λόγο. Πρώτο-τελευταίο. Θες πιο νωρίς. Παραχωρήστε τη θέση στον κύριο Πέγκα. Εντάξει, πρώτο-τελευταίο. Λοιπόν. Μία κουβέντα μπορώ να πω. Διευκρινιστική καθαρά. Γιατί από κάποιες τοποθετήσεις που άκουσα, νομίζω ότι παρεξηγήθηκε. Εγώ διάβασα το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, χωρίς αυτό, γιατί και στο θέμα δείτε πώς αναφέρεται, να σημαίνει ότι η εισήγηση είναι η υιοθέτηση του ψηφίσματος της ΚΕΔΕ. Υπάρχει η πρόταση της ΚΕΔΕ για την απόσυρση του Κλισθένη. Ανεξάρτητα το ψήφισμα στο οποίο κάνει λεπτομερή αναλυτική αναφορά. Προσωπικά, ούτε εγώ υιοθετώ στο σύνολό του το ψήφισμα της ΚΕΔΕ. Υπάρχουν σημεία στα οποία έχω κι εγώ τις επιφυλάξεις μου, αν όχι τις αντιρρήσεις μου. Το θέμα, έτσι όπως έρχεται ουσιαστικά, αφορά την πρόταση της ΚΕΔΕ για απόσυρση του Κλισθένη και δημιουργία μιας ομάδας, όπως αναφέρεται ουσιαστικά, με αυτοδιοίκηση και πολιτική ηγεσία για συζήτηση της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη ή αποδοχή των 323 σελίδων όπως έχουν κατατεθεί του Κλισθένη. Σαν θέμα δηλαδή αυτό είναι, δεν είναι η υιοθέτηση του ψηφίσματος και αυτούσιου. Δεν υπήρχε περίπτωση η πρόταση... να έρθει ένα τέτοιο θέμα ένα λεπτό. Με αυτόν τον τρόπο, αλλιώς θα λέγαμε εισήγηση του ψήφισμα. Ακριβώς. Η πρόταση είναι, εγώ την προτείνω, την απόσυρση του Κλισθένη και η δημιουργία μιας διμερής, λέει πολλά περισσότερα πράγματα. Εγώ περιορίζομαι σε αυτά, μιας διμερής επιτροπής από το Υπουργείο και την αυτοδιοίκηση για να συζητηθεί το θέμα της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη που θα λέγεται Κλισθένης, Δημοσθένης ή όπως αλλιώς λέγεται, δεν είναι το ζητούμενο το όνομα. Όχι όμως υιοθέτηση στο σύνολο του ψηφίσματος ΚΕΔΕ. Λοιπόν, ο κύριος Κατσούλης... Μπορώ. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, σίγουρα ξέρουμε πολύ καλά, μην κοροϊδευόμαστε, ότι είναι μια πολιτική αντιπαράθεση της ηγεσίας της ΚΕΔΕ με την σημερινή κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που υπόθηκε και από τους προηγούμενους είναι ότι προκαλεί εντύπωση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια μίλαγε και ζήταγε, αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον μέχρι το 2004-2005, ζήταγε την απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση. Ορίστε, μέχρι το 4 και. Σήμερα βλέπουμε ότι ξαφνικά η ηγεσία, επιμένω, για να μην πω οι δήμαρχοι, ζητάνε να αποσυρθεί και μάλιστα πρόσφατα ο κύριος Δήμαρχος είπε ένα νομοσχέδιο μιας παρέας του Υπουργού. Μα η παρέα, δεν υπάρχει παρέα. Υπάρχει μια κυβέρνηση και ήταν στο πρόγραμμά της. Άρα δεν υπάρχει μια παρέα που μαζεύτηκε και αποφάσισε να το κάνει. Άρα λοιπόν εδώ, απ' τη μία επικαλούμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σε κανένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένα κράτος δεν έχει αυτό το κολπονεθευτικό σύστημα. Έχουν απλή αναλογική. Αλλά όποτε θέλουμε, επικαλούμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εφόσον είναι έτσι το σύστημα, δεν είναι και δημοκρατικό.
κακά τα ψέματα. Η ταφόπλακα, κατά την άποψή μου, έχει μπει στην αυτοδιοίκηση από την αντιμεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Με αυτή τη λογική που είχε, τη συγκέντρωση προς τα πάνω, δηλαδή από τις ενότητες πρώην Δήμοι και κοινότητες, στο κεντρικό που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί στο κράτος. Αυτό ισχύει με το Καλλικράτη. Η πρόταση αυτή που έρχεται σίγουρα έχει αδυναμίες. Και κατά τη γνώμη μου επιχειρεί μεγάλες τομές. Φυσικά θα πρέπει να μάθουμε επιτέλους να αποκτήσουμε και μια κουλτούρα συνεργασιών. Κακά τα ψέματα. Και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, αλλά και στο κεντρικό επίπεδο. Πιστεύω ότι η δημοκρατία που θα μπορεί να έρθει με τις συνεργασίες στα επίπεδα της απλής αναλογικής θα ενισχύσει και την κατώτερη βαθμίδα της αυτοδιοίκησης και με τη λαϊκή συμμετοχή θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του πολίτη στα κοινά, τον οποίο από ό,τι βλέπω η ΚΕΔΕ την τρομάζει και μόνο που το ακούει. Και ο πυρήνας αυτού του νομοσχεδίου που έρχεται έχει δύο βασικά. Αυτό που κάνει δηλαδή απλή αναλογική, κύριε Μποστανίτη, αλλά δεν σας ενδιαφέρει, το ξέρω, θα ψηφίσετε με την πρόταση του Δημάρχου, όπως γίνεται, αυτό πάνε να ανατρέψει, κακά τα ψέματα. Έχω δικαίωμα επειδή παρενοχλούμε. Δεν επιτίθηκα. Είπα να με προσέξει που μιλάω. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτό που φέρνει η απλή αναλογική, λοιπόν, για την εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων είναι να μεταφέρει στο κέντρο, το κέντρο βάρους της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης από το πρόσωπο του Δημάρχου σε μια περισσότερο δημοκρατική και συλλογική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και το άλλο σημαντικό που πιστεύω είναι η απεξάρτηση των τοπικών ψηφοδελτίων από το ψηφοδέλτιο του Κεντρικού Δήμου με την παράλληλη ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών συμβουλίων. Απελευθερώνει έτσι δυνάμεις στα χωριά πρώην ενότητες. Αυτές οι δυνάμεις που θα ήθελαν πραγματικά να υπηρετήσουν το χωριό τους και ήταν υποχρεωμένες σε ετερόδοξες και πολλές φορές χωρίς αρχές συμμαχίες με αυτόν που εμφανιζότανε να είναι ο κυρίαρχος στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Τώρα απλά δεν θα έχουν την ανάγκη του, βάζοντας φρένο στην ιδιαρκή εγκατάλειψη του τόπου τους. Και όλοι τα έχουμε ζήσει. Ασφαλώς, ο ρόλος και το πρόσωπο του Δημάρχου θα εξακολουθεί να έχει τη βαρύτητα. Αλλά πάβει πια να είναι το προσωποκεντρικό σύστημα όπου ο Δήμαρχος ήταν ο απόλυτος άρχοντας και οι δικές του ενέργειες και αποφάσεις ήταν αυτές που γίνονταν και αποφάσεις των Συμβουλίων. Αυτό που είπε η κυρία Ράχτη προηγουμένως με την πρόταση του Δημάρχου, χωρίς να το έχουν ανοίξει κιόλας και να ξέρουν. Για να φύγω από τον εκλογικό νόμο και θα επιγραμματικά, δεν θα σας κουράσω για να μιλήσουν κι άλλοι, αυτό που εγώ διαπίστωσα σε αυτό που φέρνει αυτός ο εκλογικός νόμος. Θα τα πω πολύ επιγραμματικά. Θετική τομή για μένα η κατηγοριοποίηση των Δήμων και η διερεύνηση των κριτηρίων ανακατανομής των πόρων. Θετική τομή η θεσμοθέτηση του επόπτη ελεγκτή νομιμότητα στον ΟΤΑ ως ξεκίνημα έναρξη διαδικασίας αποδυνάμωσης της αποκεντρωμένης διοίκησης. Επίσης, θετικά στοιχεία στο δημοκρατικό έλεγχο, αναβάθμιση συλλογικών οργάνων, τοπικά δημοψηφίσματα, δημοτικός και περιφερειακός διαμεσολαβητής, προϋπολογισμός, η τμηματική ψήφισή του ανακωδικό δαπάνης και έργου
καθιστά σχεδόν αδύνατο το μπλοκάρισμά του από πάνω. Προγραμματικές συμβάσεις. Διεύρυνση δυνατοτήτων και ευκολιών συμπράξεων. Ηλεκτρονικό μητρό δημοτικών ακινήτων, εκμίσθωση ακινήτων. Διαδημοτική σύνδεσμη των τεχνικών υπηρεσιών που έρχονται να απαντήσουν στην προφανή έλλειψη πόρων. Η αναβάθμιση του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ. Θεσμοθέτηση δυνατότητα συμμετοχής σε ενεργειακές συμπράξεις, σε εταιρείες διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας και επιχειρήσεις κοινής ωφελίας και άλλα. Θεσμοθέτηση επιτροπής, διερεύνηση των δυνατοτήτων, παρέμβαση στον αγροτικό τομέα και αξιοποίηση δημοτικών εδαφών. Αυτά είναι κάποια λίγα, που, γιατί είναι πολλές οι σελίδες, η αλήθεια είναι και ότι είναι δύσκολο μέσα σε λίγες μέρες. Και επίσης να συμπληρώσω ότι όντως το Σάββατο εδόθηκε η παράταση των 2 μηνών. Έχει κάνει και συνέντευξη ο Υπουργός σε εφημερίδα της Κυριακής που το λέει. Από το Σάββατο έχει ανακοινωθεί η παράταση. 2 μήνες. Μαζί με αυτό που έχει κατατεθεί. Ήταν για 18 μέρες. Αυτό θα πάει έτσι κι αλλιώς για 2 μήνες συνολικά. Λοιπόν. Ιούνιο, κύριε Κατσούλη, το διευκρίνησε. Να ψηφιστεί τέλος Ιουνίου, αυτό εννοεί. Έχει κάνει διευκρινιστική και σήμερα. Αρχές θα πάει, θα ψηφιστεί. Αρχές το λέει. Υπάρχει και συνέντευξη του Σκουρλέτη. Έχει κάνει διευκρινιστική σήμερα, το ΙΠΕΣ. Έχει κάνει διευκρινιστική. Ωραία. Επίσης, επειδή υπάρχει μία ανησυχία, να σας ενημερώσω ότι υπάρχει μία ανησυχία πώς θα γίνουν οι αντιπροσώπευσεις στις ενότητες, στο Δημοτικό Συμβούλιο από τις ενότητες. Όρισε. Υπήρχε από κάποιους που ρωτήσανε, γιατί δεν το αναφέρει. Είναι προβοκάτορας, είπαμε, το κάνει. Λοιπόν, η ίδια αντιπροσώπευση που υπήρχε, δηλαδή 3 από τη Φώκια, 6 από την Ανάβησο, 3 από το αυτό κτλ., θα ισχύει και στο καινούριο αυτό που θα έρθει και με την εγκύκλιο, την διευκρινιστική μετά, η Σταυρή κτλ. Ορίστε. Θα έρθει με διευκρινιστική. Ισχύει αυτό που ίσχυε, δεν το έχει διαβάσει από την κατάλαβα. Να ψηφίζει κάποιος έναν από άλλη. Σας ευχαριστώ, κύριε Σύμβουλοι, που με ακούσατε. Ελπίζω κάτι να πρόσφερα. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες συμφωνίες με όλους τους προλαλήσαντες και πρώτα από τον φίλο μου τον Μανώλη τον Τζαλικίδη. Χάρηκα ιδιαιτέρως που έκανε αναφορά στο ότι δίνονται με το νέο αυτό νομοσχέδιο δυνατότητες τοπικές κοινότητες να αποκτήσουν όχι ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα όπως ορίζει ο Καλλικράτης, αλλά να έχουν αποφασιστικό ρόλο για τα τοπικά θέματα σε ό,τι αφορά τα έργα που πρέπει να γίνουν στις μικρές τοπικές κοινότητες. Και το χαιρετίζω γιατί έχει θητεύσει ως πρόεδρος στην Παλαιά Φώκια. Γνωρίζει πώς έλυνε τα προβλήματα προ-Καλλικράτη και νομίζω ότι τώρα που ήταν στην προηγούμενη διοίκηση με τον Καλλικράτη είδε ότι υπάρχουν πολλές αδυναμίες από τον τελευταίο αυτονόμο που δεν μπορούσε να λύσει προβλήματα καθημερινότητας. Θα συμφωνούσα και με την κυρία Ράπτη που μίλησε για τους δανειστές. Είπε ένα ωραίο θέμα, το οποίο νομίζω ότι όλοι το προσπερνάμε αυτήν την κρίσιμη περίοδο που η χώρα μας έχει χρεοκοπήσει και μας φέρνουν εδώ στα όργανα απόψε, λες και δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε,
να κάνουμε κριτική ή να γίνουμε νομοθέτες εμείς σε ό,τι αφορά το νόμο που καθορίζει τις αρμοδιότητές μας. Και με τον κύριο Κατσούλη θα συμφωνούσα, που είπε ότι, εντάξει, ας γίνει, λέει, συνείδηση η κουλτούρα των συνεργασιών. Πιο πολύ όμως θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο, που είπε πριν από λίγο ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ιδεολειψίες και με αποθυμένα ορισμένων ανθρώπων αυτής της κυβέρνησης προκειμένου να κάνουν το αποθυμένο τους. Εγώ δεν θα πάρω θέση. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, γιατί για μένα δεν υπάρχει σήμερα ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε κέντρο. Σήμερα υπάρχουν δανειστές και όλοι είμαστε υπάλληλοι τους. Εκεί δεν υπάρχει απλή αναλογική. Εκεί δεν υπάρχει δημοκρατική διαδικασία, ούτε μας ρωτούν αν θα πρέπει να είναι αναλογικότερο το σύστημα που θα εκλέγεται ο Δήμαρχος ή όχι. Κάντε ό,τι θέλετε. Μας έχουν αφήσει ελεύθερους. Και η κυβέρνηση δουλειά δεν είχε και παιδεύει τα παιδιά της. Αλλά αυτός είναι ο στόχος της Γενικής Κυβέρνησης. Τα παιδιά εμείς της αυτοδιοίκησης, που είμαστε τα μόνα ζωντανά όντα ως οργανισμοί σε αυτή τη χώρα. Και κρατάμε όρθια τη χώρα και είμαστε δίπλα στους πολίτες και μας ποδηγετούν. Εμάς φοβούνται. Από εμάς μπορεί να ανατραπεί αυτό το σύστημα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί εξ αποστάσεως το χάζομαι όλη αυτή την αλλαγή που επιχειρείται να γίνει σε αυτή τη χώρα. Με αυτό το τερατούργημα, θα έλεγα εγώ, που λέγεται κλεισθένης. Ένα, θα έχει δύο και τρία. Η αντιπολίτευση λέει, αν έρθει στην εξουσία θα το καταργήσει. Και δεν θα ισχύσει ποτέ. Δηλαδή, αν δεν κάνει αυτοδιοικητές εκλογές η σημερινή κυβέρνηση, δεν θα ισχύσει αυτός ο νόμος, που τρώμε το χρόνο μας και συζητάμε, θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης και θα πει, δεν ισχύει, τον καταργώ. Όπως θα καταργούσα και τα μνημόνια. Λοιπόν, σε μια μέρα. Τι θέλω όμως, τι αναλογίζομαι εγώ, σαν άνθρωπος που θέλω να στέκομαι, δεν ξέρω κάτι άλλο, εκτός από την αυτοδιοίκηση, και την προσωπική μου ενασχόληση. Αναρωτιέμαι όλο αυτό το διάστημα και παρακολουθώ από απόσταση το τι λέγεται. Και αναρωτιέμαι τώρα, σκοτωνόμαστε απόψε εδώ, να δούμε αν στην τοπική κοινότητα του Κουβαρά θα είναι πρόεδρος ο Κίτσος ο Γιάννης ή ο Κίτσος ο Βασιλείου. Και αν αντιδήμαρχος στο Δήμο Σαρονικού θα είναι ο Γκίνης ο Σταμάτης ή η Γκίνη Μαρία. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Αυτή δεν είναι η ουσία. Αναλογικό. Εάν δηλαδή στον Κουβαρά, που δεν θα εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους, όπως εξελέγει με τον νόμο του Καλλικράτη ο Γιάννης ο Κίτσος, θα είναι τρεις. Σήμερα έχω εκλεγεί τρεις. Δεν αλλάζει κάτι. Απλά δεν θα είναι αυτοδίκαια ο πρώτος που θα προεδρεύει και θα διεκδικεί από το Δήμο το μερίδιο που το αναλογεί, θα ψηφίζονται μεταξύ τους και δεχομένως να μην είναι ο Κίτσος σήμερα, αύριο του χρόνου, να είναι ο άλλος ο Κίτσος, που λέγεται Βασιλείου. Και θα μοιράσουν τη θητεία, πάρε εσύ αυτό και πάρε ο άλλος. Αυτή δεν ξέρω τι θα... Εγώ δεν θέλω να κατονομάσω αυτό. Εγώ στέκομαι στην ουσία. Τι θα αλλάξει για την τοπική μου κοινωνία, που βιώνω εκεί 50 τόσα χρόνια. Και τι θα αλλάξει στο Δήμο, που εγώ πρώτος λέω ουδής αναντικατάστατος. Και ο Δήμαρχος δεν είναι αναντικατάστατος και οι αντιδήμαρχοι και όλοι. Και τι θα άλλαξε, αγαπητοί μου φίλοι, αν ο Δήμαρχος εκλεγεί ο Σοφρόνης και δεν ισχύσει το πλειοψηφικό σύστημα
και ίσχυε η απλή αναλογική που διατείνεται και ο φίλος Μαμανόλης και η κυρία Ράπτη και ο κύριος Κατσούλης. Τι δημοκρατικότερο λέει, αυτό έλεγε και το συνδικαλιστικό όργανο το τότε. Και ποιος ήταν τότε, επί 20 χρόνια, ο του Πασόκ, ο Κουκουλόπουλος, ο φίλος μας, που μας φέραν στη χρεοκοπία και τρώγανε και πίνανε. Λοιπόν, και τα λέω από δημόσια έδρα. Λοιπόν, ποια είναι η ουσία σήμερα, ερχόμαστε μετά από όλα αυτά τα χρόνια, έχω παρακολουθήσει από το Καποδιστρία. 1, 2, Καλλικράτης, Κλισθένης και πάει λέγοντας. Να μην αντιδράσει κανείς. Η επαρχία έχει ερημώσει. Τα χωριουδάκια δεν υπάρχει καν εκπρόσωπος. Είναι έτσι, αγαπητέ φίλε, 72 χωριά στην Κρήτη. Λοιπόν, τα έχω δει και στην επαρχία, ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα, πάλι ήμουν τώρα. Θέλουν ένα δήμαρχο, τον ελεκτή νομιμότητας λέει. Τον ελεκτή νομιμότητας. Ο κάθε υπουργός που θα προσκυνήσει τους δανειστές, θα ορίζει και το φίλο του στο Υπουργείο και θα μαζεύει 10 δημαρχάκους, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, αλλά τη λέω με πόνο. Γιατί ο δήμαρχος δεν είναι αυτός που ήταν κάποτε και δεν έχει καμία προσωπική μορφή στο δήμαρχό μας, τον οποίο σαν θεσμό και σαν άνθρωπο τον υπηρετώ. Λυπάμαι πολύ μετά από 20 χρόνια στην αυτοδιοίκηση να κάνω αυτή τη διαπίστωση. Είμαστε νεροκουβαλητές. Δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Οι εθνικοί πόροι εξαντλήθηκαν. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε με ευρωπαϊκό χρήμα και κατά τα άλλα νεροκουβαλητές στη γραφειοκρατία. Κυρία Πρόεδρε, δεν έχω καταχραστεί ποτέ το χρόνο. Το λέω με καημό. Λοιπόν, και με παράπονο. Γιατί βιώνω καθημερινά αυτή τη γραφειοκρατία που δεν νικέται. Ειλικρινά σας ομολογώ. Έχω από τις 16 Απρίλη και σήμερα έχουμε 6, πόσο είναι Μάη, να αποδείξω το αυτονόητο. Μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Εάν δεν είναι σε ηλεκτρονική και είναι σε φυσικό χαρτί, δεν το δέχονται. Γιατί έτσι ορίζει. Λοιπόν, και οι παθογένειες είναι συνειδητές. Νομίζω μας έχουν οδηγήσει εκεί, όχι τυχαία, σκόπιμα. Και το επαναλαμβάνω και δημοσία. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο να πω τον καημό μου και τον πόνο μου. Λοιπόν, δεν αρκεί και δεν αξίζει, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, στο μεταξύ μας να ελοχτυπιόμαστε. Αλλού είναι ο εχθρός. Και αυτό το κράτος που έχει θεργέψει θέλει να μας εξαφανίσει, να μας πνίξει, να μας κάνει λίγους και να τους προσκυνάμε. Εμείς δεν πρέπει να προσκυνάμε τις κυβερνήσεις ούτε τα κόμματα. Πρέπει να προσκυνάμε τους δημότες μας, τους γείτονές μας. Γιατί αυτοί πραγματικά μας έχουν ανάγκη και αυτούς πρέπει να υπηρετούμε. Δεν πειράζει, δεν θα συνεχίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κίνδη, και συνεχίζουμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βέκα. Έχω ζητήσει το λόγο νωρίτερα. Τον κύριο Δημητρίου, κύριε Βέκα. Έχω ζητήσει το λόγο νωρίτερα. Με συγχωρείτε, κύριε Βέκα, έχω ζητήσει το λόγο νωρίτερα. Τον έχω γράψει πριν σε εσά. Ερώτησα. Πρόγραμμα Κλισθένης 1. Τι είναι? Είναι το τρίτο σχέδιο για την ανασυγκρότηση των Δήμων και των Περιφερειών. 1997, Καποδίστριας. Επανάσταση. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Ο Καποδίστριας έγινε, είχε τα θετικά του, είχε τα αρνητικά του. Δεύτερος πρόγραμμα, Καλλικράτης, 2010. Βελτίωσε το πρώτο πρόγραμμα. Τρίτο πρόγραμμα, Κλισθένης. Κλισθένης 1, γιατί θα επακολουθήσει, όπως είπαμε, και 2. Πάντα πρέπει να κρατάμε τα θετικά και να προσπαθούμε να βελτιώσουμε ό,τι αρνητικό. Ακούω τώρα
ότι στο παραπέντε μάθαμε για την απλή, αναλογική κτλ. Μα η κυβέρνηση από τη στιγμή που εξελέγει μιλούσε για απλή αναλογική. Δεν ευνηδίασε. Με την απλή αναλογική και με τον κλεισθένη ένα, ουσιαστικά τι κάνει, βελτιώνει, τροποποιεί κάποια άρθρα, γιατί είναι πάρα πολλά και βέβαια και εγώ δεν κατάφερα να τα μελετήσω όλα. Κάποια άλλα δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Στο χέρι μας είναι να τα παλέψουμε, όπως είναι το άτομο που βάζει και έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση, συμπίπτουν οι αρμοδιότητες με το συμπαραστάτη του Δημότη, είναι ο ειδικός διαβουλευτής, πώς τον λένε. Ναι, ο διαμεσολαβητής, σωστά. Λοιπόν, με την θέσπιση της απλής αναλογικής, οδηγεί τις δημοτικές παρατάξεις και νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια είμαστε πλέον όριμοι να καθίσουμε, να συζητάμε, να συνενέσουμε, να συνεργαζόμαστε και να συνθέτουμε τις απόψεις. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν οι απολυταρχικές τάσεις των όποιων δημάρχων. Αυτό, ξέρετε, είναι υγιές και έπρεπε να έχει γίνει, θεωρώ, νωρίτερα. Διότι πιστεύω ότι έχουμε πλέον αποκτήσει την οριμότητα για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Και ενδεχομένως αυτό να κινητοποιήσει τους πολίτες και άλλες υγιές δυνάμεις να συμμετέχουν στα κοινά. Δημιουργεί την αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας, ΟΤΑ. Γιατί μας φοβίζει? Δεν πρέπει να μας φοβίζει. Η βοηθή μέλη του επόπτη προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ και θα έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Δίνει στις κοινότητες τη δυνατότητα να έχουν το δικό τους προϋπολογισμό. Μα ναι, αυτοί οι άνθρωποι σε κάθε δημοτική κοινότητα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από όλους μας τι πρέπει να κάνουν, σε τι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα κτλ. Βεβαίως, το ύψος του προϋπολογισμού θα είναι καθορισμένος από την Οικονομική Επιτροπή, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και δεν θα μπορούν να ξεφεύγουν από αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια για τους Δήμους που τους θεωρούν κάποιους ορεινούς, κάποιους παιδινούς, κάποιους ιστορικούς, κάποιους αρχαιολογικούς. Εκεί θα πρέπει να δώσουν κάποιες διευκρινιστικές εγκυκλίους, μια διευκρινιστική εγκύκλιο, γιατί πιστεύω ότι από εκεί θα παίρνουν και τις ανάλογες πιστώσεις κτλ. Ενισχύονται οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Με σκοπό στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής και σε μία διαχείριση περιβαλλοντικά αποδεκτή, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Φέρνει τα τοπικά δημοψηφίσματα, τα οποία ναι, μεν υπήρχαν στον Καλλικράτη, δεν είχαν όμως την δυνατότητα, δεν υπήρχαν τα πιδέλτα για να... Άκουσα ότι με την απλή αναλογική θα υπάρχουν ακυβερνησίες. Διαφωνώ κάθετα. Σε πολλά δημοτικά συμβούλια και στο δικό μας, σχεδόν σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούσαν τα χωριά μας, συμφωνούσαμε. Αν υπήρχε κάποια διαφωνία, έπρεπε να υπάρχει αυτή η διαφωνία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να εξακολουθεί να ισχύει το one man show. Ό,τι λέει ο Δήμαρχος, κατάφαση του κεφαλιού. Συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου. Είμαστε όριμοι πλέον και θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα συζητάμε, να γίνεται σύνθεση απόψεων και νομίζω ότι πρέπει να τολμήσουμε. Είναι καιρός να τολμήσουμε. Μόνο να τολμήσουμε θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα ασφαλή συμπεράσματα. Εδώ είμαστε, εκεί θα είναι η κυβέρνηση και η άλλη κυβέρνηση που
θα πρέπει κάθε κυβέρνηση που αλλάζει ή και κάθε δήμος που αλλάζει χέρια να μην πετάει στον κάλαθο των αχρήστων ό,τι έχει κάνει ο προηγούμενος. Γιατί δυστυχώς εδώ στην πατρίδα μας και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση, αυτό γίνεται. Θα πρέπει τα θετικά να μένουν και να κοιτάζουμε να βελτιώνουμε ό,τι αρνητικό υπάρχει. Αυτό πρέπει να κάνουμε και στο Κλεισθένη 1. Θεωρώ βεβαίως ότι δεν είναι σωστό η εκλογή του Προέδρου στις κοινότητες να μην γίνεται όπως σήμερα με τον αριθμό των ψήφων, αλλά με την έμεση εκλογή πρέπει να αλλάξει, πρέπει να το παλέψουμε να αλλάξει. Η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει τους Δήμους και τις περιφέρειες. Θεωρώ ότι το ψήφισμα της ΚΕΔΕ είναι άκρος καταγγελτικό. Εξυπηρετεί πολιτικά την αντιπολίτευση, είναι σε ευθεία αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και αυτό το έχει δείξει από την πρώτη στιγμή. Έριξε μια ματιά, δεν το είχα δει, έριξε μια ματιά στο ψήφισμα. Ούτε ένα θετικό. Μα δεν έχει ένα θετικό. Ο Καλλικράτης, ο οποίος σήμερα ονομάζεται Κλεισθένης. Και με αυτές τις λίγες αλλαγές που έχουν κάνει, έχει. Έπρεπε να είχαν το θάρρος να πούν κάποια πράγματα. Και όχι να επικεντρωθούν μόνο στην απλή αναλογική. Φοβούνται ότι χάνονται καρέκλες από κάποιους. Και γι' αυτό το παλεύουν με νύχια και με δόντια. Είναι καιρός, είναι ώρα, επιτέλους. Και επαναλαμβάνω, αυτό έπρεπε να έχει γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δυστυχώς το εμπόδισαν κάποιοι που εξυπηρετούσαν συμφέροντα και δεν προχώρησε. Είναι, θεωρώ, η περίοδος όρημη, εμείς όρημη, για την πρόκληση αυτή που λέγεται απλή αναλογική. Βέβαια, θα ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος εάν αντί για αυτή την απλή αναλογική έφερναν το σύστημα της Κύπρου, όπου η εκλογή... Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, τελειώνω. Εντάξει, είχα κάτι ακόμα να πω. Δεν το λέω. Κλείνω με αυτό. Θα προτιμούσα το σύστημα της Κύπρου, όπου εκεί υπάρχουν, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ένα ψηφοδέλτιο για τους δημάρχους, ένα για όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό είναι πιο αντιπροσωπευτικό, πιο σωστό, πιο τίμιο κτλ. Όμως, ας τολμήσουμε να δούμε πώς θα περπατήσει και εδώ είμαστε πάλι να το συζητήσουμε και η κυβέρνηση εκεί, θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση, θα το αξιολογήσει και ενδεχομένως ο κύριος Μητσοτάκης να έχει αντίθετη άποψη, αν βεβαίως γίνει πρωθυπουργός, να έχει αντίθετη άποψη και να φέρει και ενισχυμένη αναλογική. Σας ευχαριστώ. Να διευκρινίσω κάτι. Πάλι, παρακαλώ. Δεν θα ψηφίσουμε με γνώμονα το, πώς το λένε, το ψήφισμα της ΚΕΔΕ. Το έχουμε μπροστά μας, να λάβουμε υπόψη μας τι ψήφισε το συλλογικό μας όργανο. Οπωσδήποτε δεν ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε εμείς για αυτό το νομοσχέδιο, έτσι. Σίγουρα θα είναι κάποιο ίσως ψήφισμα που θα το συμφωνήσουμε. Πώς θα συνταχθεί, πώς θα συμφωνηθεί. Θα γίνει μια πρόταση οριστική. Λέμε την άποψή μας, παρακαλώ, πάρα πολύ θερμά. Επειδή οι σύμβουλοι θέλουν να φύγουν, να συντομεύσουμε λίγο τις τοποθετήσεις. Για να μπορέσουν να τοποθετηθούν όλοι οι σύμβουλοι. Κάποιοι έχουν εκφράσει άποψη ότι θα φύγουν. Μισό λεπτό. Θα την ξανακαταθέσετε αφού ολοκληρωθούν όλες τις τοποθετήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεν ψηφίζουμε εμείς για το νομοσχέδιο, θα ψηφίσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, ένα ψήφισμα θα είναι. Έτσι, αυτό. Με την άποψή μας. Τώρα θα το συμφωνήσουμε αυτό. Λοιπόν, αφήστε ένα λεπτό να το... Κύριε Πέγκα, έχετε το λόγο. Ξέρω ότι είστε σύντομος. Δύο λέξεις. Εγώ βλέπω έναν ενθουσιασμό για την απλή αναλογική και μερικοί που άφησαν γένια για να αριστερίζουν κι αυτοί, δηλαδή, για να λένε πράγματα της αριστεράς. Και θα έλεγα το εξής, κυρία Πρόεδρε, η απλή αναλογική δεν έπρεπε να εφαρμόζεται και τώρα στην κυβέρνηση. Δηλαδή ο Υπουργός δεν έπρεπε να φωνάξει και τους δημάρχους που είναι στην πλειοψηφία και να συμφωνήσει σε ορισμένα πράγματα. Βέβαια είναι τόσες πολλές σελίδες,
ο Υπουργός ξεκίνησε άλλα, έλεγε στην αρχή, έλεγε τέλος του έτους θα είναι έτοιμος να το καταθέσει. Πήγε Μάιος μήνας και τελικά είπε για την απλή αναλογική, έλεγε για σύνθετη αναλογική, τώρα λέει απλή αναλογική. Πράγματι η απλή αναλογική είναι το δημοκρατικότερο σύστημα, έτσι, και πράγματι είναι η φωτογραφία, η απεικόνηση της κοινωνίας. Οι μεγάλες πλειοψηφίες μπορεί να οδηγήσουν και πολλές φορές οδήγησαν σε αυταρχισμό. Είμαστε όμως έτοιμοι να εφαρμόσουμε την απλή αναλογική. Και υπάρχει ένας ενθουσιασμός, ενώ πολλές φορές ξέρουμε ότι θα οδηγήσει, η απλή αναλογική θα οδηγήσει σε περιπτώσεις που δεν θα μπορεί να βγουν αποφάσεις. Εγώ έχω σημειώσει θετικό, κάποιος που δεν το είπε, εγώ το θεωρώ τον διαμεσολαβητή, το θεωρώ θετικό. Διότι είναι σε ευρύτερη περιοχή, ή θα λέγεται συνήγορος ή διαμεσολαβητής, αλλά πράγματι όταν είναι σε ευρύτερη περιοχή, δεν έχει αυτό τον προσωπικό χαρακτήρα να πάει κάποιος γνωστός και να κάνει παράπονα και πάει να... Επομένως... Ορίστε. Το διαμεσολαβητή. Το βλέπω ότι θα είναι σε ευρύτερη περιοχή και επομένως είναι πιο καλό. Το συμπαραστάτη δηλαδή που καταργεί και τον κάνει δημοσιομεσολαβητή. Ναι, για την Αττική θα είναι... Από το Σούνιο μέχρι το Δίλεση, πρώτα ο Θεός και από το Μενίδη. Όχι. Μέχρι όχι, το Γραμματικό. Για όλη την Αττική. Είναι πάρα πολύ προσβάσιμο, κύριε Πέτρε, βεβαίως. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά τα ψηφίσματα. Η Αττική θα έχει 8 δημοτικούς διαμεσολαβητές. Δηλαδή, ανατομέα. Ναι. Και η περιφερειακή θα είναι άλλη. Και θα είναι και η 13 περιφερειακή. Εγώ το βλέπω σαν απλό. Επίσης δεν συμφωνώ για την κοινότητα ότι δεν μπορεί κανένας να ξέρει ποιος θα βγει πρόεδρος. Και δεν συμφωνώ παρακαλώ, με τους συναδέλφους που βλέπουν όλο θετικά. Είναι πολλά αρνητικά και θα μπορούσε ο Υπουργός να συμφωνήσει τουλάχιστον σε ορισμένα αιτήματα της ΣΚΕΔΕ. Βέβαια, βλέπω ότι η πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου θα εκλεγεί και ο δεύτερος συνδυασμός, εάν είναι, εκλέγει πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Πάλι θα αρχίσουν οι ιστορίες για γρήγορα. Όχι, εντάξει, θα έχει. Και πιστεύω ότι και με την απλή αναλογική, κύριε Δήμαρχε, θα υπάρξουν συμφωνίες συνδυασμών. Δηλαδή, μπορεί να βγει ένας συνδυασμός να βγάλει δήμαρχο, αλλά μπορεί άλλοι συνδυασμοί να προσχωρήσουν. Να συνεργαστούν με τον Δήμαρχο και πιστεύω ότι τα αξιώματα δεν είναι του συνδυασμού που έχει το Δήμαρχο, είναι και του συνδυασμού που θα συμφωνήσει να συνεργαστεί. Δεν μπορώ να πω απόλυτα ότι με διακατέχει ενθουσιασμός για αυτό το νομοσχέδιο. Περισσότερο βλέπω αρνητικά παρά θετικά. Οι συνάδελφοι που είπαν για την κοινότητα ότι θα έχουν προϋπολογισμό, μπορεί πολλά να είπε ο Υπουργός, πολλά μπορεί να λένε, εκτός από τους ΚΑΠ δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα. Όλα τα άλλα είναι εισηγήσεις. Δεν βλέπω δηλαδή ο πρόεδρος, το κοινοτικό συμβούλιο, που θα έχει τίποτε άλλο. Αποφασιστικό μόνο χαρακτήρα πάλι. Αυτό πιστεύω ότι είναι θετικό, αλλά κατά τα άλλα δεν έχει τίποτε άλλο θετικό, είναι όλο εισηγήσεις. Με αυτά και δεν πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, είναι τόσα πολλά είναι 300 σελίδες. Και κάθε ένα έπρεπε να το αξιολογήσουμε. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προθεσμία στην συζήτηση και μεγαλύτερη προθεσμία να μιλήσει η ΚΕΔΕ με τον Υπουργό για να μπορεί να βρουν κάποια μέση λύση. Θα μπορούσε, ας πούμε, ακόμα και η σύνθετη πλειοψηφία που ελέγεται, δηλαδή να είναι ένα κράμα απλής αναλογικής και πλειοψηφίας. Να έχει δηλαδή ο πλειοψηφών συνδυασμός, να έχει μία σχετική πλειοψηφία, αλλά όχι μεγάλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πέγκα. Η κυρία Γεωργοπούλου. Πήρε τη θέση σας. Συγγνώμη. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θέλω να κάνω μόνο 2-3 επισημάνσεις. Με πρώτη την εξής. Είναι λάθος, κατά την προσωπική μου άποψη, επειδή το άκουσα να το τοποθετούν οι προλαλήσαντες,
σε κομματική παύλα πολιτική βάση, δεδομένου ότι το ψήφισμα της ΚΕΔΕ νομίζω ότι έχει αυτή τη χρειά, η οποία όμως δεν θα έπρεπε να υφίσταται όσον αφορά στα αυτοδιοικητικά θέματα, τα θέματα δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μερικά σημεία τα οποία τα διάβαζα μου προκάλεσαν γέλωτα για τον εξής απλούστατο λόγο. Αναφέρονται παραδείγματος χάριν, αναφέρεται συγγνώμη μέσα στο ψήφισμα σε κάποια σημεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι θα γίνουν διακοσμητικά όργανα, ότι δεν θα υπάρχει σύγκληση απόψεων, ότι θα υπάρχει ακυβερνησία κτλ. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με την υφιστάμενη κατάσταση, η οποία δεν είναι μόνο στο Δήμο μας, αλλά είναι και σε άλλους Δήμους. Δεν υπάρχουν σύμβουλοι διακοσμητικά όργανα, δεν υπάρχουν δηλαδή σε εισαγωγικά κουφί, μουγκί κτλ. Κτλ. Ούτε βέβαια πιστεύω ότι εάν ψηφιστεί ο Κλισθένης ένα, οι μουγκί ξαφνικά θα αποκτήσουν φωνή και οι κουφί θα αποκτήσουν ακοή. Σημειώνω αυτό που είπε η κυρία Ράπτη προηγουμένως, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, με πρόλαβε, ότι είναι θέμα ανθρώπων. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινούνται οι διαδικασίες και συμφωνώ απόλυτα. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι θέμα προσωπικής αξιολόγησης, προσωπικού, είναι χαρακτήρα του καθενός, προσωπικότητας και πώς μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να βάλει το μικρό λιθαράκι ή το μεγάλο λιθαράκι, εν πάση περιπτώσει, ή την προσωπική του στάμπα σε όλο αυτό που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ είμαι σύμφωνη. Ορίστε. Αν το είπατε κι εσείς, συμφωνώ και με εσάς. Εγώ απλώς είχα στο μυαλό μου την κυρία Ράπτη που το έθεσε πολύ ωραία. Εγώ συμφωνώ με τη μείωση του αριθμού των υποψηφίων όσον αφορά στην απλή αναλογική, γιατί είναι μια ευκαιρία να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα από πολλούς και διαφόρους. Συμφωνώ επίσης με την ύπαρξη πρόσθετων ελεκτικών μηχανισμών και μακάρι να υπήρχαν και άλλοι. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι μια γενικολογία το να δαιμονοποιούμε γενικά το Κλισθένης ένα, εγώ προσωπικά το διάβασα, διότι ξενύχτησα. Βέβαια, το ξέρω ότι αυτό δεν είναι η δυνατότητα όλων, αλλά εν πάση περιπτώσει, καλύτερα θα ήταν αντί να γενικολογούμε ή να προσπαθούμε ο καθένας από την γωνία που έχει να προσδιορίσει τα θετικά και τα αρνητικά, εγώ σαν μια τελική τοποθέτηση θα έλεγα ότι εάν και εφόσον ψηφιστεί και με την προϋπόθεση ότι οπωσδήποτε ένας νόμος συνοδεύεται από ερμηνευτικές διατάξεις, είδομεν. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, ακούγομαι επειδή ξεχνάω το μικρόφωνο. Κυρία Γκίνη, το λόγο, εντάξει, μπορεί να με ακούει. Καλησπέρα και από μένα. Συνήθως δεν τοποθετούμε εύκολα, γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι πριν από μένα καλύπτουν αρκετά κομμάτια. Αλλά σήμερα θέλω να πω δύο λόγια. Εάν μ' αφήνανε να φτιάξω ένα νόμο, θα καταργούσα και τον Γκαλλικράτη και τον Καποδίστρια και τον Γκλισθένη και θα έφερνα πάλι τους παλιούς δήμους ανά περιοχή έτσι όπως ήταν, που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματά τους, τα προβλήματά τους κτλ. Αλλά αυτό φαίνεται έτσι πολύ απλό πια και μάλλον ανήκει και στο μακρινό παρελθόν. Θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση του κυρίου Τσαλικίδη και για οικονομία χρόνου θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα της απλής αναλογικής που βάζει το καινούριο πλαίσιο. Νομίζω ότι ήρθε καιρός οι εκάστοτε δημοτικοί άρχοντες να διαλέγουν τους δημοτικούς τους συμβούλους και να έχουν σαν στοιχείο επιλογής για αυτούς την παιδεία τους και το πραγματικό ενδιαφέρον τους για τα κοινά και για το καλό του τόπου τους. Δίνεται για πρώτη φορά μία δυνατότητα ενεργών δημοτικών συμβούλων και όχι οπαδών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Δημοτικός Σύμβουλος
να ενημερώνεται σε ένα μεγάλο βάθος για τα θέματα και να έρχεται και να καταθέτει όχι μόνο τη γνώμη του, αλλά και τη δουλειά του. Συνήθως, αυτό που είδα εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα, είναι ότι, χωρίς να ξέρω και τον εαυτό μου, πολλές φορές τα αφήναμε πάνω στον αρχηγό. Δεν είναι σωστό. Και κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να φοβάται από αυτό όταν κατεβαίνει με μία διαφάνεια και με μία καλή, καλή πρόθεση για κάθε τι που είναι να γίνει σε έναν τόπο. Υπάρχουν κομμάτια πραγματικά που κι εγώ διαφωνώ όσο μπόρεσα να διαβάσω. Βέβαια, δεν με χαλάει καθόλου το γεγονός το να είναι αντιδήμαρχος από μια παράταξη και μια άλλη παράταξη και μια τρίτη παράταξη. Κάποια στιγμή όλες αυτές οι εξουσίες καλές είναι, αλλά θα πρέπει να εναρμονίζονται. Και γιατί γίνονται όλα αυτά? Γίνονται για ένα κοινό καλό. Τι πειράζει? Οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι πριν και μετά καιρός είναι να σταματήσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είχε ενοχλήσει πάρα πολύ και γι' αυτό καταρρύπτεται με αυτόν τον τρόπο, ζητάει η ανακοίνωση να καταρρυφθεί με αυτόν τον τρόπο όλο το νομοσχέδιο αυτό. Με βρίσκει να διαφωνώ μαζί της και θεωρώ ότι μπορεί να γίνει μία προσπάθεια για μία αρχή με όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα που, μέσα στον Καλλικράτη που και με αυτά δεν συμφωνούσαμε και στον Κλισθένη και να δούμε και τις αλλαγές. Εξάλλου ένα προτεκτοράτο είμαστε και μην περιμένουμε να γίνουν πολλά πράγματα πέρα από αυτό. Ευχαριστώ. Το λόγο έχουν ζητήσει ακόμα 3 δημοτικοί σύμβουλοι. Ο κύριος Αποστόλου έχει σοβαρό θέμα και θέλει να φύγει. Τον έχω κρατήσει εδώ πέρα μέχρι τώρα. Έφυγε πριν και η κυρία Μιχαηλίδου αρκετή ώρα πριν. Της είπε ότι δεν μπορεί να ψηφίσει. Ήταν ήδη αρκετά νωρίς, δεν είχαν γίνει τοποθετήσεις. Θεωρώντας ότι άλλες τρεις τοποθετήσεις έχουμε, αν το επιτρέπετε κι εσείς, να ψηφίσει και να φύγει. Ο κύριος Αποστόλου. Ψήφισμα θα γίνει. Μία τοποθέτηση, θα τοποθετηθούμε πώς. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλες τοποθετήσεις. Εγώ θα ήθελα να γίνουν και οι τοποθετήσεις αυτές πριν πάμε στο ψήφισμα. Ορίστε. Επειδή πρέπει να δικαιολογήσω την ψήφο. Ναι, εντάξει, δεν το συζητώ. Και επειδή όταν ψηφίζουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τοποθέτηση. Ναι, θα τοποθετηθείτε. Όσοι θέλετε να τοποθετηθείτε, θα τοποθετηθείτε. Επειδή όμως η συζήτηση έχει προχωρήσει αρκετά, δηλαδή μιλάμε τώρα πάνω από 2 ώρες περίπου. Και έχει επιτακτική ανάγκη να φύγει. 7.30 ξεκινήσαμε και είναι η ώρα. 10 παρά τετάρτο. 9.30. Λοιπόν, να βάζει και το τετάρτακι. Ορίστε. Ένας λόγος παραπάνω, αλλά δεν μπορώ να στερήσω το λόγο και στους άλλους. Εντάξει. Λοιπόν, για τον κύριο Αποστόλου τον απελευθερώσουμε επειδή έχει το μαγαζί. Κύριε Δήμαρχε. Η πρόταση για το ψήφισμα που έκανε είναι η εξής. Ένα ψήφισμα που θα το συντάξουμε. Όχι, το ψήφισμα. Ένα λεπτό. Ψηφίζουμε και είναι, το ψήφισμα. Είναι μία σειρά, κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω να πω πολλά, να πω την αλήθεια. Ανεξάρτητα από το τι ψήφισμα εξέδωσε η ΚΕΔΕ, η πρόταση δεν είναι να ακολουθήσουμε αυτούς για το ψήφισμα της ΚΕΔΕ. Η πρόταση που καταθέτω είναι η εξής. Να αποσυρθεί ως προς την ψήφισή του, όχι ως προς το σύνολό του, για να μην παρεξηγηθεί, το νομοσχέδιο και να δοθεί δίμηνη προθεσμία διαλόγου με την αυτοδιοίκηση, ώστε να καταλήξουμε με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται, ώστε το νομοσχέδιο αυτό να μπορεί να εφαρμοστεί και να προσφέρει πραγματικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ συγκεκριμένο το ψήφισμα που καταθέτω. Όχι, το νομοσχέδιο κατατέθηκε 7 του μήνα και 14 πάει στη Βουλή για ψήφιση. Μπορώ να πω κάτι επί της πρότασης. Διαβούλευσης. Και λέμε η διαβούλευση να μην είναι 7-10 μέρες, να είναι 2 μήνες. Ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μελετηθεί, να βρεθούν τα κακώς κείμενα και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πρόταση, Δήμαρχε, δεν αντικαταπτρίζει την πραγματικότητα. Για ποιο λόγο? Ξέρουμε όλοι ότι η ΠΕΔΑ και η ΚΕΔΕ και όλοι και τα λοιπά περιμένουν από τα Δημοτικά Συμβούλια κάποιες αποφάσεις. Στην ουσία, αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Γκίνης, κάποιος μεθαύριο θα πάρει τις αποφάσεις μας και θα λέει εδώ, κοιτάξτε, 300 δήμοι ψήφισαν στα πλαίσια της απόφασης του ψηφίσματος, πάνω κάτω, 5 πάνω, 5 κάτω, να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Άρα, εγώ δεν θέλω με μία ψήφο, μία πρόταση που δεν θα τοποθετείται καθόλου επί του θέματος, απλώς να λέμε να αποσυρθεί και
το να αποσυρθεί και είναι το πρώτο, το και θα το βάλει μετά ο κύριος Πατούλης και η ηγεσία της Συνοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν θέλω να του δώσω το δικαίωμα. Εγώ, αν θέλετε, αυτό που μπορώ να πω, αν χρειαστεί. Ναι, εγώ θα πω ότι το πρώτο είναι ότι διαφωνώ με το περιεχόμενο και την κομματική χρειά που θέλει να δώσει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ. Ναι, αλλά. Εντάξει, εμένα αυτή είναι η άποψή μου, διότι εδώ πέρα, πέρα ότι μας έχει σταλεί και το ψήφισμα, οι εκπρόσωποι μας και αυτοί που θα μιλήσουν αύριο με τον Υπουργό έχουν βγάλει ένα ψήφισμα. Δεν μπορεί να μην εκφράσω εγώ την άποψή μου. Θεωρώ για τον εαυτό μου για αυτό το ψήφισμα. Άρα το πρώτο που λέω είναι ότι διαφωνώ με το ψήφισμα. Δεύτερον, είναι ότι φυσικά χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να βελτιωθεί το νομοσχέδιο και πράγματα τα οποία δεν συμφωνώ. Και τρίτο όμως και βασικό, είμαι υπέρ της ψήφισης της απλής αναλογικής. Αυτό σαν τρίπτυχο είναι, αν θέλετε, η δική μου προσωπική πρόταση. Λοιπόν, τώρα για να απαλλάξουμε τον κύριο Αποστόλου. Συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου. Λοιπόν. Βλέπετε γιατί πρέπει να ψηφιστεί η απλή αναλογική. Γι' αυτό ακριβώς. Έχω το λόγο. Κύριε Χαρίτο, έχετε το λόγο. Ναι. Και με αφορμή αυτό που ακούστηκε πιο πριν. Δεν μιλάμε και πολύ. Δεν είναι σωστό να κρίνετε εσείς. Ναι, αφήστε με να πω αυτά που θέλω, κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι σωστό. Στο διάλειμμα. Δεν είναι δημοκρατικό, αν θέλετε. Η δομή κάθε συνδυασμού δημοτικού και η δομή και ενός, ναι, μιλάω. Και η δομή ενός κομματικού μηχανισμού στην κυβέρνηση ενδεχομένως και στη Βουλή. Κύριε Χαρίτο. Ελάτε, κύριε Δημαρχή, αφήστε να πω δύο κουβέντες. Το να χαρακτηρίζεται. Αφήστε ό,τι θα πω γι' αυτό. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό, κύριε Χαρίτο. Δεν θέλω να πω αυτό. Κάτι άλλο θέλω να πω. Αφήστε το, μιλάει. Κάτι άλλο θέλω να πω. Τη διαδικασία κάτι. Όχι, κύριε Απόδε, εγώ ενίσταμαι και παραφεύγω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με την πρόταση του Δημάρχου θα πω κι εγώ. Με την πρόταση του Δημάρχου. Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα για την αυτοδιοίκηση, να χλεβάζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι επειδή έχουν διαφορετική άποψη. Αυτό το μπάχαλο θέλει να περάσει η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο και ενίσταμε και για το νομοσχέδιο και για αυτούς οι οποίοι το υποστηρίζουν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρία Πρόεδρε, να μιλήσω. Κύριε Χαρίτο, ναι. Λοιπόν, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό επί προσωπικού, διότι, ένα λεπτό, διότι ο Δήμαρχος... Ένα λεπτό. Σε παρακαλώ, ναι, αλλά ο Δήμαρχος έβαλε ένα θέμα τώρα. Ο Δήμαρχος έβαλε ένα θέμα αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να έχετε το ένα λεπτό σας. Μόλις μπορώ να πω την άποψή μου και την γνώμη μου. Ο τρόπος λειτουργίας κάποιου δημοτικού συνδυασμού και κάποιου κομματικού μηχανισμού έχει μια διάρθρωση. Και όσοι κάνουν δήθεν ότι δεν την καταλαβαίνουν, νομίζω ότι υποκρίνονται. Ξέρουμε όλοι και έχουμε κάνει όλοι σε προσυμβούλια, όπου εκεί πέρα λογικά πρέπει να τίθενται οι απόψεις όλων των δημοτικών συμβούλων και επειδή οι ηγέτες δεν υπάρχουν πια, πρέπει να αναπτύσσεται η δυναμική της ομάδας, που η ομάδα έχει κάποιον υπεύθυνο, κάποιον αρχηγό, ο οποίος θα εκφράσει την πρόταση. Αυτός ο αρχηγός της ομάδας είναι ο Δήμαρχος. Αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Υπάρχει μια διάρθρωση. Όταν λοιπόν εμείς για αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν κάναμε προσυμβούλιο και στα παραλυπόμενα δίνω αυτό εδώ το χαρτί στο Δήμαρχο και του λέω: εγώ διαφωνώ με την ΚΕΔΕ, με τις προτάσεις αυτές, γιατί έχουν κομματική χρειά. Και θέλω αναβολή και συζήτηση, αναβολή, απόσυρση της ψήφισης και συζήτηση, διαβούλευση. Και το λέει αυτό. Εγώ θα ντραπώ να πω ότι είμαι με την πρόταση του Δημάρχου. Δεν ντρέπομαι. Αυτό του ζήτησα, είναι εδώ σε χαρτί, το δώσα πάνω. Και αυτό λέει. Γιατί λοιπόν να χλεβάζουμε αυτόν που πάει στη δουλειά του τώρα και λέει είμαι με την πρόταση του Δημάρχου. Δηλαδή, αυτοί που το ψήφισαν είναι ανόητοι. Και εμείς εδώ πέρα, κάποιοι που θέλουν να δώσουμε μια παράσταση επειδή είναι η κάμερα για να γράψουμε και να φανούμε ότι κάτι λέμε, είμαστε καλοί. Αυτά που λέτε είναι απαράδεκτα. Αυτό που λέτε είναι απαράδεκτο. Εντάξει. Όταν όμως. Τι εννοείτε. Μια γνώμη μπορεί να διαφωνείτε. Τα ίδια πράγματα. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Να μην γράφει κάμερα. Λέμε μερικές φορές, κύριε Ράφη, και το λέω πραγματικά με ειλικρίνεια. Δεν θέλω να σας δείξω. Τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια. Λέμε τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ ότι. Δεν υποτιμώ κανένα. Ωραία. Μπορώ να έχω το λόγο για ένα λεπτό. Λοιπόν, θα πρέπει κάποτε να αντιληφθούμε ότι έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει Δημοτικό Σύμβουλο και τι σημαίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ κανέναν σύμβουλο
που χωρίς να πει τίποτα λέει ψηφίζω την πρόταση του Δημάρχου. Είναι άποψή μου και οφείλετε να τη σεβαστείτε. Γι' αυτό είμαι υπέρ της απλής αναλογικής, γι' αυτό είμαι μιας διαφορετικής αντίληψης για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί θεωρώ υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτό το πράγμα που γίνεται. Και ο Δήμαρχος έχει την ατέλειως αντίθετη άποψη. Λογικό είναι, έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις για το τι σημαίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Επιτρέψτε μου να έχω τη δική μου άποψη και να μπορώ να την εκφράζω. Και να μην δέχομαι αμέσως κριτική. Εντάξει, έχουμε μια άλλη αντίληψη για το τι σημαίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό είμαι υπέρ της απλής αναλογικής και ο Δήμαρχος είναι εναντίον. Τι να κάνουμε. Υπέρ της απλής αναλογικής με κυβερνησιμότητα. Όχι, λοιπόν, είστε υπέρ της απλής αναλογικής, διότι θέλετε να μετατρέψετε τα Δημοτικά Συμβούλια σε μπάχαλο, κυρία Ράπτη. Λάθος. Το να έχει κανείς άποψη και να τη λέει δεν είναι μπάχαλο. Με συγχωρείτε. Αν αυτή είναι η αντίληψή σας. Δημοτικός Σύμβουλος. Εάν θέλετε δημοτικούς συμβούλους που απλώς να σηκώνουν και να ψηφίσουν. Εγώ δεν χλέβασα κανέναν, κύριε Δήμαρχε. Είπα απλά την άποψή μου. Δεν χλέβασα κανέναν. Διαφωνώ με αυτό το θέμα. Γελάτε με το δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος ψηφίζει αυτό το θέμα. Δεν έχω γελάσει ποτέ με κανέναν και αυτό δεν σας το επιτρέπω. Είπα απλά την άποψή μου. Δεν το περίμενα ότι αυτό θα πει. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι έχουμε λόγο. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κατσούλης. Το είπε ο κύριος Κατσούλης. Και αυτό πραγματικά, υποβαθμίζει το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Δημάρχε, θα σας παρακαλέσω. Επειδή εδώ πραγματικά τα θέματα δεν. Δηλαδή, κυρία Ράπτη, συγγνώμη, αλλά το 12% ο δικός έχει ισχυρότερη φωνή από το 52% που εκφράζει ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας. Κανένας δεν έχει ισχυρότερη φωνή. Έχετε καταλάβει ότι ζείτε σε χώρα δημοκρατική. Μάλλον εσείς δεν το έχετε καταλάβει. Να προσπαθείτε να επικρατήσετε. Μάλλον εσείς δεν το έχετε καταλάβει. Αυτές οι τακτικές και οι λογικές στη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Λοιπόν, εσείς να το αντιληφθείτε. Ένα λεπτό τώρα, διότι υπάρχει προσωπικό θέμα. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Η δική μου άποψη, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι ο κάθε δημοτικό σύμβουλο έχει την ίδια αξία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτό εκφράζω. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, είναι δικό σας πρόβλημα. Επιτρέψτε μου να το εκφράζω. Ούτε το 12, ούτε το 50, ούτε τίποτα. Όση αξία έχω εγώ, έχει και ο άλλος δημοτικός σύμβουλος. Για μένα είμαστε όλοι ίσοι εδώ μέσα. Δεν χλεβάζω ποτέ κανέναν και αυτό δεν σας το επιτρέπω. Και βιντεοσκοπούνται τα δημοτικά συμβούλια για να δουν οι πολίτες. Δεν χλεβάζω. Ακούστε, γιατί μάλλον δεν έχετε καταλάβει μερικά πράγματα. Την άποψη του Δημοτικού Συμβούλου τη λέτε χλεβασμό. Διαφωνώ με τον Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος δεν εκφράζει άποψη και λέει ψηφίζω την άποψη του Δημάρχου. Διαφωνώ απολύτως και μπορώ να εκφράσω την άποψή μου. Είναι η άποψή μου, κύριε Δήμαρχε. Η ψήφο του Δημοτικού Συμβούλου. Εσείς τη χειραγωγήσατε. Είναι αυτά που λέτε. Θέλετε να χειραγωγήσετε, δηλαδή θα κάνετε μπούλινγκ στο Δημοτικό Σύμβουλο για το τι θέλει να ψηφίσει. Το τελειώσαμε. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Το τελειώσαμε. Κυρία Ράπτη, εδώ... Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Έχετε άδικο, να σας πω γιατί έχετε άδικο. Γιατί νομίζω κατά προτεραιότητα, παίρνετε το λόγο. Κατά προτεραιότητα μιλάτε και έχετε όσο χρόνο θέλετε και το ξέρετε αυτό. Δεν έχει ποτέ στερηθεί χρόνος από εσάς. Είδατε ότι έκανα παρατήρηση στον κύριο Γκίνη σε κανέναν άλλον. Και μάλιστα ο κύριος... Μα ναι, αλλά εγώ πρώτη σας έκανα παρατήρηση γιατί είδα πώς λιδωρήθηκε ο σύμβουλος που είπε συμφωνώ με την... Παρακαλώ. Έγινε αυτό, έγινε μπροστά στα μάτια όλων. Αν εσείς είχατε 5 δημοτικούς συμβούλους ψηφισμένους εδώ πέρα και κάποιος έλεγε συμφωνώ με την πρόταση της κυρία Ράπτη, θα σας ενοχλούσε. Ηρέμησε. Εάν εσείς εδώ πέρα είχατε 5 εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους. Εντάξει, το είπαμε, τελείωσε. Κυρία Πρόεδρε, να τελειώνουμε, να προχωρήσουμε, να σταματήσουμε τώρα. Αν ο δικός σας δημοτικός σύμβουλος συμφωνώ με την άποψη της κυρίας Ράπτη, θα διαφωνούσατε. Κωνσταντίνη, μίλησα προηγουμένως και εξήγησα πώς η απλή αναλογική θα κάνει ένα καλύτερο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είπα και τίποτα παραπάνω. Εντάξει. Και εγώ σας λέω ότι αν είχατε 5 Δημοτικούς Συμβούλους και ένας εκ των 5. Δεν θα κάνουμε τώρα τέτοια συζήτηση. Για οποιοδήποτε λόγο, είτε χάρη συντομίας και χρήσης του χρόνου, έλεγε συμφωνώ με την άποψη της κυρίας Ράπτη, θα σας ενοχλούσε. Λοιπόν,
Λοιπόν, δεν θέλω. Κυρία Ράπτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι τοποθετηθήκατε αρκετά. Κυρία Πρόεδρος, εγώ θέλω το λόγο. Θα πω εγώ μία και μετά. Με συγχωρείτε. Το 99% των θεμάτων που συζητούνται εδώ είναι υπηρεσιακά. Το 99% και πείτε μου αν έχει κάποιος αντίρρηση, όλοι έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Θεωρώ ότι ψηφίζουμε λοιπόν αυτά τα υπηρεσιακά θέματα. Αυτό το 1% που μπορεί να είναι πολιτικό, εγώ θεωρώ ότι την πολιτική μας ταυτότητα πρέπει να την έχουμε αφήσει. Εκφράζουμε άποψη, την έχουμε αφήσει λίγο πίσω και βάζουμε την αυτοδιοικητική μπροστά. Λίγο, εντάξει, όλοι έχουμε πολιτική ταυτότητα. Δυστυχώς, χαζά αν θέλετε, γιατί κάποιοι μας χειραγωγούν, δεν είναι. Αυτό δεν είναι υπηρεσιακό, ωστόσο το 99% των θεμάτων είναι υπηρεσιακά. Είναι υπηρεσιακά. Λοιπόν, εάν δεν ψηφίζαμε με σύπνοια εκεί, δεν θα λειτουργούσε ο Δήμος. Και πάω σε αυτό που είπε ο κ. Τσαλικίδης, ότι ναι, σε αυτό το Δήμο όντως συνεργαζόμαστε, μπορώ να πω και η μία πλευρά και η άλλη, και ψηφίζουμε τα θέματα αυτά προκειμένου να λειτουργήσει ο Δήμος. Τώρα τα υπόλοιπα τα πολιτικά, ο καθένας έχει την πολιτική του ταυτότητα, έχει την πολιτική του άποψη, εδώ είμαστε όμως αυτοδιοικητικοί. Αυτό είναι γεγονός. Και βέβαια, αλήθεια σας λέω και το κλείνω εδώ και δεν θα δεχτώ καμία παρέμβαση πάνω σε αυτό, ότι όντως ο Σύμβουλος λιδωρήθηκε. Λοιπόν, τον Καλλικράτη, τι να πω για τον Καλλικράτη. Αφού μιλάνε, τα ψηφίσματα δεν είναι συμφωνώ, ναι ή όχι. Γίνονται με σύνθεση, κύριε. Με σύνθεση γίνονται, βέβαια. Αυτό δεν είναι. Ποια σύνθεση. Να ψηφίσω όχι, να ψηφίσω ναι. Κάνουμε ένα ψήφισμα, τότε το κουβιούμε, το φτιάχνουμε, το κάνουμε για να συμφωνήσουμε. Διαφορετικά θα έχουμε ναι ή όχι. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια σύνθεση. Κυρία Πρόεδρος, θα μιλήσω εγώ να τελειώνω. Θα μιλήσετε, αλλά ο κύριος Χαρίτος τελείωσε. Ο κύριος Μποσταλίδης τώρα. Απόλυτα συμφωνώ. Τότε δεν είμαστε. Γιατί την δαιμονοποιούμε. Το ξέρω ότι θα φύγουν, τι να κάνω. Αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει, υπάρχει πολυφωνία. Και ο λόγος πρέπει να δίνεται σε όλους. Δηλαδή αυτοί που μιλήσανε πρώτοι. Λοιπόν, ο κύριος Μποστανίτης, θα παρακαλέσω τον κύριο Μποστανίτη να είναι σύντομος. Ναι, κυρία Πρόεδρος. Και ο επόμενος, ο κύριος Ζεκάκος, επίσης. Και έτσι δίνεται το λόγο και το εννοώ να έχουν λόγο και δικαίωμα και σωστά το έχουν και να λένε ότι εμείς δεν μιλάμε. Διότι φτάνει σε ένα σημείο να έχει κουραστεί το σώμα, διότι ακούγονται οι τοποθετήσεις, δευτερολογίες, τριτολογίες, γιατί εσείς δεν εφαρμόζετε τον κανονισμό. Δεν είναι κάτι που το ακούτε πρώτη φορά από μένα. Το έχετε ακούσει και άλλες φορές. Είστε τόσο δημοκρατικοί που πραγματικά θα έπρεπε όλοι οι αριστεροί να σας μιμούνται. Αλλά δυστυχώς είστε μόνο σε εμάς εδώ, εσείς οι αριστεροί δημοκρατικοί. Αυτό θέλω να πω. Εφαρμόζω δηλαδή τη δημοκρατία μόνο στο. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι όταν λοιπόν παίρνουμε εμείς το λόγο, όσοι εξημών. Να σου πω. Όχι, άλλο. Με ύψιλον. Καθόλου, δεν σε έχω γράψει. Εντάξει, προηγηθήσα. Με συγχωρείτε, να μιλήσω και στο λίγο. Θέλω εδώ λίγο κάτι και το Δημητρίου. Δεν το είδα, γιατί είχε σηκώσει το αριστερό χέρι. Εξήγησα και... Δεν το είδα, ρε παιδιά, για όνομα. Κύριοι συνάδελφοι, ναι, αλλά πρόσεξε, συγγνώμη, την ώρα που το είπες, εγώ είχα κατάσταση που δεν έχω τελειώσει. Δεν είναι πρώτη φορά, κυρία Πρόεδρε. Όχι, Αλέκο, συγγνώμη. Μίλησες πολύ μετά. Κανένα σχόλιο. Τι θα πει κανένα σχόλιο, αφού την ώρα που το είπες, ήταν την ώρα που έδωσε το λόγο στον Αποστόλου. Τι λες τώρα. Λοιπόν, κύριε Μποστανίτη, έχεις το λόγο, συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα, ενώ κύριε Πέγκα, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Να πάει στο καρπέζι. Για τις εσωκομματικές, όταν θα ψηφίσουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ για τη Νέα Δημοκρατία. Και πάει και μαζί. Πήγαινε. Πήγαινε που παρατήσεις. Κάτσε. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πόσο πραγματικά σύντομος να είμαι. Όσο μπορώ, μάλιστα. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναδρομή, αλλά... Πάμε με το σύντροφο, δε. Να μην την κάνω. Να σου πω. Ωραία, λοιπόν. Πέγκα. Από αυτά που ήθελα να πω, θα πω τα δύο. Το 2% εννοώ. Το όχι το κάνανε ναι, αυτοί που μας κυβερνούν σήμερα. Και ήμουν ένας από αυτούς που αυτόν τον πρωθυπουργό που έχουμε σήμερα... Το καταλαβαίνετε, πιστεύω όλοι, ότι αυτό το 62% δεν βγήκε από το 3,5% του πάλε ποτέ συνασπισμού.
που είχε στο κοινοβουλευτικό μας σώμα. Βγήκε το 62% του όχι στο δημοψήφισμα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, αυτός ο μέγας μαέστρος, πήρε το όχι με 62% και το έκανε ναι. Πάμε παρακάτω. Του φεύγουνε το 15 οι 36, ο κορμός του συνασπισμού του φεύγει, κυβερνάει σήμερα με το άλλο 3,5% του δεξιού, πείτε το όπως θέλετε, δεξιού άλλου κόμματος, και με το υπόλοιπο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ, και θα το ζήσει τώρα, ναι, γιατί δεν κόβω τίποτα, είδατε, όσοι είναι ΠΑΣΟΚ, το αφήνω το ΠΑΣΟΚ, του σοσιαλιστικού, τέλος πάντων, του σοσιαλιστικού φρονήματος, έτσι, κυβερνάει με αυτούς, οι οποίοι πάντα θέλουν την απλή αναλογική. Πότε, όταν χάναν τις εκλογές. Και ο κακόμοιρος ιός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο οποίος, όπως όλοι λένε, είναι ο ενδυνάμει πρωθυπουργός, θα ζήσει αυτό που έζησε το 89 ο πατέρας του. Οι πρώτες εκλογές... Γιατί δεν κάνουμε πολιτική ανάλυση, τι κάνουμε εδώ πέρα. Δεν κάνουμε πολιτική ανάλυση. Αν μιλάγατε μετά από μένα, δεν θα αποχωρούσατε. Τώρα αποχωρείτε. Βεβαίως, ποιοι αποχωρούν, η κυρία Ράπτη μένει και η κυρία Ράπτη αποχωρεί. Όχι, δεν είμαστε καθόλου εκτός θέματος. Καθόλου εκτός θέματος. Ναι, έχει πάει 10 η ώρα, έχει πάει 10 η ώρα. Γιατί τοποθετήστε. Γιατί τοποθετήστε. Κύριε, γι' αυτό έχει πάει 10 η ώρα. Το θέμα είναι ο Κλισθένης. Αν ναι, μπορείτε ο να τον τοποθετήσετε οποίο αυτό. Τον οποίο Κλισθένη... Πες του δυνατά, Πέγγι, αν το τοποθετήσω. Όχι, πες στο μικρόφωνο. Κυρία Ράπτη, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν. Εγώ όμως θα τοποθετηθώ, διότι αυτός είναι ο ρόλος μου ως Δημοτικού Συμβούλου. Υπόθηκε εδώ μέσα, προφανώς, όχι για να τα ακούνε οι δημοτικοί σύμβουλοι που έρχονται ή απέρχονται, για να τα ακούνε κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, σε αυτούς τους άλλους απευθύνομαι κι εγώ. Λυπάμαι που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει δημοτικό σύμβουλος αυτοί που καταφέρθηκαν εναντίον των δημοτικών συμβούλων και λένε με την πρόταση του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος είναι ο πιο αδύναμος εδώ μέσα. Ο Δήμαρχος εισηγείται. Οι δημοτικοί σύμβουλοι αποφασίζουν. Λυπάμαι που αυτοί που εκφράστηκαν έτσι για τους δημοτικούς συμβούλους δεν γνωρίζουν τη δύναμή τους, ότι ο δημοτικός σύμβουλος είναι αυτός που πραγματικά αποτελεί την εξουσία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν θα έρθει λοιπόν αυτή η ώρα να γίνουν αυτές οι εκλογές και θα υπάρχει αυτό που εγώ αποκαλώ το μεγαλείο της μειοψηφίας, οι οργανωμένες μειοψηφίες πλέον κυβερνούνε. Οι οργανωμένες μειοψηφίες είναι αυτές οι οποίες φέρνουν νομοσχέδια όπως δύο άντρες να παντρεύονται και να έχουν και δικαίωμα να υιοθετούν. Θα έρθω στο θέμα, κύριε. Θα έρθω στο θέμα, κύριε. Συγγνώμη, μία παύση ενός δευτερολέπτου να κάνει η κυρία Πέγγι μία... Σας παρακαλώ, κύριε. Με συγχωρείτε, επειδή πρέπει να αποχωρήσω. Δεν συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου, εντάξει. Okay. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Μουσάνη. Λοιπόν, όπως είπα, ζούμε το μεγαλείο της μειοψηφίας. Οι οργανωμένες μειοψηφίες είναι αυτές οι οποίες χειραγωγούν το λαό. Θα μπορούσε η απλή αναλογική πραγματικά να έχει την αξία της. Αυτή που της... Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα... Μισό. Σοβαρά τώρα, προχωρεί... Εντάξει. Στον Κλισθένη. Κυρία Πρόεδρε, πάντα όταν έρθει η δικιά μας σειρά να μιλήσουμε... Όχι, δεν είναι έτσι. Μιλάμε σε συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Όταν έρχεται η δικιά μας σειρά να τοποθετηθούμε... Δεν κάνουμε γενική τοποθέτηση του κράτους, ούτε των πολιτικών μας τοποθετηθούμε. Ναι, εγώ ήθελα να καταλήξω κάπως έτσι και ακούστε με. Πρέπει να προσέχουμε και ποιος τι μας λέει και τι μας προτείνει. Έρχεται λοιπόν αυτή η κυβέρνηση σήμερα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
με την αριστερή, με την αριστερή σημαία, με την αριστερή σημαία, η οποία, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω, τη φράση του Μίκη Θοδωράκη, ο χειρότερος φασισμός είναι ο αριστερότερος φασισμός, ο αριστερόστροφος φασισμός, με μια αριστερόστροφη φασίζουσα πρόταση για την αυτοδιοίκηση, αλλά και για την, και την κεντρική εξουσία, να αποδιγετήσει και να αφήσει ακυβέρνητη τόσο τη χώρα, όσο και τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό προσπαθούν να κάνουν, διότι βλέπουν ότι δεν μπορούν με άλλο τρόπο να διαχειριστούν την απώλεια αυτή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν ωραίο διάλογο, με άδεια έδρανα δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο, οπότε αυτά. Ευχαριστούμε κύριε Ποστανίτη. Ο κύριος Ακριβώς κύριε Δήμαρχε, Διότι, οι απελθούσες και οι απελθόντες, αφού είπαν αυτά που είπαν, και με πολύ σεβασμό και ευλάβεια τους ακούσαν οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι, αφού τα είπανε, σηκώθηκαν και φύγανε. Δεν είχαν καν τη δύναμη να ακούσουν οι αριστερόστροφες παρατάξεις. Το λόγο. Με πολύ μεγάλη υπομονή κάθισα όλες αυτές τις ώρες και άκουγα τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Βέβαια, μία παρατήρηση που έχω να κάνω... Μία παρατήρηση την οποία έχω να κάνω είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο Πολιτική Ανάλυση είναι απαράδεκτη κατά την άποψή μου. Είναι εντελώς απαράδεκτη. Δηλαδή δεν πρέπει να συγχέουμε την τοπική αυτοδιοίκηση με την πολιτική, ούτε να ανατρέχουμε σε παλιές πολιτικές διεργασίες, ούτε σε... Τα θεωρώ απαράδεκτα και εκτός τόπου και χρόνου. Όχι, δεν θέλω να απαντήσεις. Οφείλεις να με ακούσεις όπως άκουσα και εγώ. Κύριε Ποστανίτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα θεωρώ λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα απαράδεκτα να λέγονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει τώρα, ως προς το συγκεκριμένο θέμα, γιατί το θέμα μας είναι ο Κλισθένης 1, που υποτίθεται ότι θα υπάρχει και 2. Λοιπόν, αυτό τώρα να το πω ότι είναι θετικό ή αρνητικό. Εάν μεν ψηφιστεί ως έχει, το θεωρώ θετικό να υπάρχει και το 2. Διότι σίγουρα στο 2 θα υπάρχει και μία περίπτωση να διορθωθεί. Βλέπω πολλά θετικά πράγματα στον Κλισθένη και πολλά αρνητικά. Βασικά, δεν μας έχει δοθεί ο χρόνος να το δούμε σε βάθος. Επιγραμματικά μόνο θα πω κάτι. Εγώ προσωπικά ζητάω χρόνο περισσότερο για διαβούλευση και για μελέτη του Κλισθένη. Ζητάω χρόνο. Μου είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος αυτός. Ούτε βέβαια το απορρίπτω Σιλίβδιν, αλλά ούτε και αποδέχομαι όλα τα άρθρα. Επιγραμματικά μόνο να πω μερικά θετικά που έχω δει. Την άποψή μου για το συνήγορο του Δημότη την ξέρετε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ θετικό ο συνήγορος του Δημότη να μην έχει μόνο ένα Δήμο, να έχει 2-3 ενδεχομένως, όχι 10 που λένε, να έχει 2-3 και εν πάση περιπτώσει να μην έχει την εντοπιότητα. Και οπωσδήποτε να υπάρχουν εκ των προτέρων τα προσόντα που θα πρέπει να έχει. Για να γίνεται και περισσότερο έργο και να μην έχει το χαρακτήρα της εντοπιότητας καθόλου. Τώρα, το ότι καταργεί το έλεγχος των ενταλμάτων, αυτό είναι κάτι θετικό που το ζητούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Των ενταλμάτων, ο έλεγχος σε κάθε ένταλμα να τρέχει, να πάρουμε την έγκριση... Καταργούνται... Εν πάση περιπτώσει, μετά το γεγονός ότι μπορεί μέχρι 120.000 να πηγαίνει κατευθείαν χωρίς τον έλεγχο, αυτό είναι θετικό γιατί θα προχωράνε πιο γρήγορα τα θέματα. Τώρα, στο θέμα της απλής αναλογικής, εγώ θέλω να... Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό. Συνεχίστε, κύριε Ζεκάκου, συνεχίστε. Τώρα, ως προς την απλή αναλογική. Νομίζω ότι είναι καιρός πια να μάθουμε να μην πυροβολούμε ο ένας τον άλλον. Και μάλιστα προεκλογικά. Διότι προεκλογικά τι έχω διαπιστώσει. Ο ένας ή μια παράταξη κατηγορεί μέχρι θανάτου την άλλη. Προσπαθεί να βγάλουν τα σώψυχα και βέβαια μετά είναι πολύ δύσκολο να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να συνεργαστούν.
Αν έχουμε στο μυαλό μας ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση το κάνουν για να βάλουν ένα λιθαράκι στον τόπο τους, τότε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι όλοι ζητάμε το καλό του τόπου. Δεν υπάρχει επομένως λόγος να σκοτωνόμαστε. Και αν έχουμε στο μυαλό μας ότι μεθαύριο θα πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε, τότε θα γίνουν και πιο οι εκλογές, δεν θα γίνουν έτσι όπως γίνονται μέχρι σήμερα, με τις κατηγόριες και με τα χιλιάδια, με τις ανακοινώσεις και όλα αυτά. Πρέπει όλοι να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει ανά πάσα στιγμή να κάτσουμε στο τραπέζι να συνεργαστούμε. Τώρα θα μου πείτε πού θα βρεθεί ο πολιτικός πολιτισμός. Εδώ είμαστε να το κάνουμε. Εδώ είμαστε κάποια στιγμή να αλλάξουμε. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, οι ξένοι συνεννοούνται και εμείς δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Ωραία λοιπόν. Καλό είναι λοιπόν να μάθουμε κι εμείς να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας. Νομίζω ότι είναι η απλή αλογική όταν την λειτουργήσουμε όπως πρέπει να λειτουργήσουμε και βγάλουμε τα προσωπικά μας τα εγώ, νομίζω θα είναι θετική. Βέβαια έχει πολλά αρνητικά. Έτσι, και ένα από αυτά τα αρνητικά είναι δίνει το δικαίωμα σε κάποιο δημοτικό σύμβουλο ενώ έχει εκλεγεί με μια παράταξη να πάρει τους ψήφους της παράταξης και να πάει σε άλλη παράταξη. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι το νομοσχέδιο αυτό εδώ θέλει διαβούλευση. Θέλει πολύ διαβούλευση. Έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Δεν μπορώ όμως ούτε να το απορρίψω συλλήβδην, αλλά ούτε και να αποδεχτώ όλα τα άθρα. Πιστεύω ότι έτσι και αλλιώς, ότι έτσι και αλλιώς θα δώσουν τον χρόνο. Είτε το θέλουν είτε όχι, θα δώσουν τον χρόνο να γίνει διαβούλευση. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Τώρα, ένα σημαντικό αρνητικό που πρέπει να το δούμε είναι αυτό με τους χωριστούς ΚΑΠ στις δημοτικές κοινότητες, όπως λένε, διότι εδώ θα χρειάζονται πραγματικά χωριστές οικονομικές υπηρεσίες. Θα χρειάζονται τεχνικές υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες, το καταλαβαίνουμε αυτό. Σας λέω, έχει πολλά αρνητικά, έχει όμως και πολλά θετικά. Γι' αυτό ούτε το απορρίπτω συλλήβδιν. Κάτσε ρε, με αποδιοργανώνεις τώρα. Αφήστε να τελειώσει. Λοιπόν, δεν θα γι' αυτό ούτε έτσι. Το απορρίπτω συλλήβδιν, αλλά ούτε βέβαια και και το αποδέχομαι. Επομένως, αυτό που ζητάω είναι χρόνο. Χρόνο διαβούλευσης. Αυτός είναι ο ψήφος μου. Χρόνο διαβούλευσης. Λοιπόν, συνεχίζουμε και να τελειώσουμε. Κύριε Πρόεδρος, θέλω μία παρέμβαση να κάνω μόνο, γιατί η λέξη απαράδεκτο δεν μου άρεσε καθόλου. Θέλω να πω το εξής, ότι τα πάντα στη ζωή μας, βεβαίως κύριε Ζεκάκο, άποψη σας είναι για την άποψή σας μιλάω, τα πάντα στη ζωή μας είναι θέμα πολιτικής. Και μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο ακόμα περισσότερο, διότι ο τρόπος που εκφράζεται ο κάθε δημοτικός σύμβουλος και οι απόψεις που πρεσβεύει πηγάζουν από τι ακριβώς αυτός υπηρετεί. Ποια ιδεολογία υπηρετεί. Τώρα, το ότι όταν προεκλογικά, κύριε Ζεκάκο, δεν σταμάτησα να διέκοψα, περίμενα και ζήτησα το λόγο όπως κάνουμε με όλους τους δημοτικούς συμβούλους που τοποθετούνται. Τώρα λέω, την ταυτότητα που θυμούνται προεκλογικά να την αφήνουν στην άκρη για να πλαισιώσουν τον ισχυρό δεξιό σε εισαγωγικά δήμαρχο ή αριστερό ισχυρό σε εισαγωγικά δήμαρχο, εξυπηρετεί κάτι άλλο. Εξυπηρετεί επί της ουσίας το εισιτήριο για την είσοδο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό είναι αυτό να το θυμόμαστε και να μην το ξεχνάμε. Διότι ο λόγος και ο τρόπος που τοποθετείται ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος έχει και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, το οποίο είναι απαραίτητο, διότι χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο δεν μπορείς να σταθείς μέσα στο χώρο που λέγεται πολιτική και κοινά. Λοιπόν. Επειδή τώρα θα με προσβάλλεις εμένα, περίμενε. Δεν είναι έτσι. Μία κουβέντα μόνο. Δεν ακολουθείς τον ισχυρό. Πιστεύεις ότι είμαστε αυτοδιοικητικοί. Εγώ πιστεύω ότι ο δήμαρχος, ας πούμε, που τον ακολούθησα εγώ, είναι άτομο αυτοδιοικητικό, το έχει αποδείξει. Δεν εννοούσα κανένα. Και πάνω απ' όλα εσάς. Όμως, πώς παρεξηγούμαστε όλοι. Όχι για όνομα του Θεού. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε πολιτικές τοποθετήσεις. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Όλοι έχουμε πολιτική ταυτότητα, ωστόσο εδώ είμαστε αυτοδιοικητικοί. Την ταυτότητά μας την αφήνουμε πίσω. Είμαστε αυτοδιοικητικοί. Καμία και τέτοια πρόθεση, κυρία Πρόεδρε, στον οποίο μας στείλανε οι συμπολίτες μας. Λοιπόν, εδώ τώρα κλείνοντας,
Και κάνοντας και ένα τελευταίο, μια τελευταία την πρόταση ακριβώς πώς κυρία, θα γραφτεί. Κυρία, μισό λεπτάκι, επειδή με καλύψατε. Μισό λεπτάκι να το πω όμως. Ένα ολοκληρώσω θέλω και θα το πείτε. Ναι. Θέλω να σας πω ότι το πολυνομοσχέδιο έτσι όπως έχει έρθει, για μένα δεν ξέρω, θα είναι απλή αναλογική, θα είναι κάτι άλλο. Ωστόσο, αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, που είναι η έλλειψη πόρων, που είναι τεράστια η έλλειψη των πόρων, που δεν έχουμε, δηλαδή αγωνιούμε κάθε μέρα πώς θα καταφέρουμε να συντηρήσουμε τις δομές που έχουμε, να κρατήσουμε και να αυξήσουμε το προσωπικό, γιατί η γραφειοκρατία είναι τεράστια, είναι στο Θεό. Δεν παλεύεται. Κάθε ένας που έρχεται στην εξουσία λέει θα την πατάξει και κάθε φορά η γραφειοκρατία αυξάνει. Προστίθεται και κάτι άλλο. Δηλαδή, αγωνιούμε κάθε μέρα να επιβιώσει ο Δήμος. Πραγματικά. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε πρώτα να λυθούν αυτά και μετά να γίνει άλλο ένα νομοσχέδιο που θα αφορά ένας εκλογικός νόμος καινούριος. Όσο για τον Καλλικράτη που τόσο πολύ τον κρίναμε και πραγματικά έπρεπε να τον κρίνουμε, χωρίς σχέδιο, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς τίποτα, μας επιβλήθηκε χωρίς καμία διαβούλευση, το δεχτήκαμε. Τώρα πάμε να δεχτούμε μία επιπλέον. Όχι. Και τώρα πιστεύω ότι τίποτα δεν θα κάνουμε. Εμείς μιλάμε, διαμαρτυρόμαστε, λέμε ότι δεν μας αρέσει, αλλά επί της ουσίας αυτό μένει. Δηλαδή θα κάνουμε ένα ψήφισμα αυτή τη στιγμή, θα είναι μία διαμαρτυρία. Εμείς μεταξύ μας χαλάσαμε τις καρδιές μας απόψε αρκετά. Το νομοσχέδιο αυτό είμαι σίγουρη ότι θα ψηφιστεί. Θα αναγκαστούμε και θα το υπηρετήσουμε ή όσοι το υπηρετήσουν, γιατί το προσωποποιούμε δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά όλη τη χώρα, αφορά τους επόμενους. Έρχονται άλλοι άνθρωποι, δεν θα υπηρετήσουν άλλοι αυτό το θεσμό. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό έτσι όπως έρχεται. Ας δοθεί περισσότερος χρόνος για διαβούλευση, ας το θέσει ο Δήμαρχος όπως θέλει να τεθεί. Να το στείλουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτό ότι θέλουμε περισσότερη διαβούλευση. Ωστόσο, εγώ διαφωνώ εντελώς με τον Καλλικράτη ή τον Κλεισθένη 1 και πάμε παρακάτω. Κύριε Δήμαρχε. Ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε, μόνο μια κουβέντα. Με καλύψατε πλήρως με τη θέση σας για τις πολιτικές τοποθετήσεις και όπως απαντήσατε στον κύριο Μποστανίτη. Και να προσθέσω μόνο, όχι μόνο τις κομματικές ταυτότητες, αλλά και τις πολιτικές μας πεπιθήσεις. Πιστεύω ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να τα αφήνουμε απ' έξω. Εδώ είναι τοπική αυτοδιοίκηση και δεν έχει καμία σχέση η κεντρική πολιτική σκηνή. Ούτε εμείς θα υπηρετήσουμε είτε τον έναν είτε τον άλλον. Έχουμε μόνο τα συμφέροντα του τόπου και τίποτα άλλο. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, για να το τελειώσουμε. Ούτως ή άλλως το ψήφισμα είναι μια ευχή. Σας το διευκρινίζω και πάλι. Δηλαδή, εάν μας ακούσουν, θα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Δεν πιστεύω ότι θα μας ακούσουν. Πάλι θα το χρεωθούμε και θα το υπηρετήσουμε ή θα το υπηρετήσουν οι επόμενοι. Με όλες τις επισημάνσεις που έκανα κατά την εισήγησή μου, θα ήθελα να συγχαρώ τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Ζεκάκο, όπου παρότι η παράταξή του αποχώρησε, αποδεικνύει την παρουσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο το αυτοδιοικητικό του παράστημα. Και ο κύριος Βολάκος είναι εδώ. Και ο κύριος Βολάκος, αναφέρομαι στον κύριο Ζεκάκο, γιατί αποχώρησε η παράταξη στην οποία ανήκει. Ο κύριος Βολάκος εκπροσωπεί τη δική του παράταξη και είναι σύσσωμη εδώ. Γελάτε. Θα ήθελα λοιπόν με αυτή μου τη φράση και επαναλαμβάνω και τονίζω το αυτοδιοικητικό παράστημα να ξεκαθαρίσω το εξής. Οι θέσεις που εκφράζουμε σε αυτό το χώρο στο ανώτατο όργανο διοίκησης του Δήμου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αυτοδιοικητικές και τίποτα άλλο. Εγώ προσωπικά, έχοντας υπάρξει μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου επί δύο θητείες, πριν από τη θητεία μου την τρέχουσα ως Δήμαρχος, έχω κατακρίνει κακές πολιτικές, κακούς νόμους, ανεξάρτητα από ποια κομματική παράταξη ψηφίστηκαν και ήρθαν, όταν αυτές δεν εξυπηρετούσαν ή δημιουργούσαν προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό λοιπόν πράττω και για άλλη μία φορά και επαναλαμβάνω την πρόταση του ψηφίσματος, όπου είναι η απόσυρση του Κλεισθένη 1 ως προς την ψήφισή του, όχι η απόσυρση του συνόλου του νομοσχεδίου ως προς το περιεχόμενο, η απόσυρση ως προς την ψήφιση
για να δοθεί η δυνατότητα μίας δίμηνης προθεσμίας διαβούλευσης με τους φορείς της αυτοδιοίκησης και να καταλήξουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα για την αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι η πρόταση του ψηφίσματος. Ωστόσο, μία τελευταία παρατήρηση. Επιμένω ότι αυτή τη στιγμή δεν είχαμε ανάγκη από αλλαγή του εκλογικού νόμου. Έχουμε ανάγκη όμως από μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Και δυστυχώς βλέπω τον Κλισθένη 1 να έρχεται πρώτος, ενώ αν έτσι το έχει σκεφτεί ο αρμόδιος υπουργός, θα έπρεπε να φέρει πρώτα τον Κλισθένη 2, που είναι οι μεταρρυθμίσεις του Καλλικράτη, και μετά να συζητήσουμε και τον εκλογικό νόμο. Με αυτές τις σκέψεις κλείνω, κυρία Πρόεδρε, και καλό το Σώμα να ψηφίσει την πρόταση όπως κατατέθηκε του ψηφίσματος. Λοιπόν, όπως κατατέθηκε από το ψηφίζουμε. Δηλαδή, σας είπα και πάλι, δεν ψηφίζουμε επί της ουσίας, συμφωνούμε να γραφτεί ένα ψήφισμα με τα λόγια όπως υπόθηκαν έτσι από τον κύριο Δήμαρχο. Εγώ ψηφίζω, εγώ ζητάω παράταση της διαβούλευσης, όχι αποψήφιση του πιστέ. Αν δεν αποψηφιστεί αποψήφιση, παρά πώς θα κάνει παράταση. Τότε εγώ ζητάω παράταση. Εγώ ζητάω παράταση της διαβούλευσης. Η ψήφος μου, εγώ ζητάω να παραταθεί, μισό λεπτάκι. Είναι συγκεκριμένη η θέση μου. Εγώ ζητάω παράταση της διαβούλευσης για τον Κλισθένη. Αυτό έτσι... Συμβουλή ή στα όργανα. Όχι, εγώ ζητάω... Συγγνώμη, εγώ ζητάω στα όργανα. Εγώ ζητάω... Παιδιά, με συγχωρείτε, αυτή είναι η ψήφος μου. Βαγγέλη, να επαναλάβω. Εμένα, να με συγχωρείτε. Όχι, δεν λέμε το ίδιο. Δεν λέμε το ίδιο. Αυτή τη στιγμή. Δήμαρχε, δεν λέμε το ίδιο. Ένα λεπτό να αποσυρθεί ο Κλισθένης. Όχι, ένα λεπτό, Αυτή τη στιγμή ο Κλισθένης έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση. Και λέω απόσυρση από τη Βουλή, όχι ακύρωση του νόμου, του νομοσχεδίου. Απόσυρση από τη Βουλή, ώστε να δοθεί η δυνατότητα της δίμηνης παράτασης με τα αυτοδιοικητικά όργανα και να επανέλθουμε. Μα δεν έχει κατατεθεί ακόμη. Θα κατατεθεί. Έχει κατατίθεται στις 14 του μήνα, κύριε Ζεκάκο. Δεν έχει κατατεθεί ακόμη. Θα κατατεθεί στις 14. Κατατεθεί στις 14. Και λέμε, ναι, όχι στις 14, εγώ, λοιπόν, δύο μήνες διαβούλευση εγώ και μετά. Ζητάω λοιπόν παράταση της διαβούλευσης δύο μήνων. Δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή. Θα κατατεθεί στις 14 του μηνός. Λοιπόν, εμένα η ψήφος μου είναι ζητάω την παράταση δύο μηνών της διαβούλευσης. Όχι να κατατεθεί στις 14 στη Βουλή. Όχι, να μην κατατεθεί. Παράταση ζητάω. Όχι απόσυρση. Εγώ δεν ζητάω απόσυρση. Μην επιμένετε, αυτή είναι η κουβέντα μου. Δεν ζητάω απόσυρση. Τι να ψηφίσουμε. Ουσιαστικά σου είπα ένα ψήφισμα θα γράψουμε, το οποίο θα λέει αυτό που λέει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, το δεχόμαστε. Είπαμε και λύεται η συνεδρίαση. Ακουστήκανε όλες οι απόψεις αυτών που συμφωνούν και αυτών που διαφωνούν. Πώς δεν ακουστήκανε.